θέατρο της Τετάρτης σας μεταδώσαμε το έργο «Μαρία Βαλεύσκα», θεατρική διασκευή του Δημήτρη Μπουρούνη από την ομώνυμη μυθιστορηματική βιογραφία του Οκταβίου Ομπρί. Τους ρόλους ερμήνευσαν με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνες. Ο Κήρυκας Σπύρος Ολύμπιος. Πρώτος αφηγητής Μάκης Ρευματάς. Δεύτερος αφηγητής Κώστας Καστανάς. Ιωσυχίνα Όλγα Τουρνάκη. Κομπασερές Γιώργος Μετσόλης. Μητέρα του Ναπολέοντα Μαρία Ζαφυράκη. Πουσέ Βάσος Ανδρονίδης. Παυλίνα Μύρτα Πολίζου. Διρόκ Βασίλης Παπανίκας. Ναπολέον Γιώργος Τζόρτζης. Κυρία Ζουνό Δώρα Αναγνωστοπούλου. Μαρία Βαλέτσκα Βέρα Ζαβιτσιάνου. Κυρία Ντορεμιζά Πόλα Γαζουλέα. Πονιατόφσκι Θόδωρος Έξαρχος. Κόμις Βαλεύσκι Γιώργος Νέζος. Λαζίνσκι Γιώργος Πέτρου. Λουδοβίκος Νίκος Δενδρινός. Ταλεϊράνδος Λουκιανός Ροζάν. Μαρσάν Γιώργος Γιογλερής. Μουσική επιμέλεια Σοφίας Μιχαλίτση Τάγκα. Επιμέλεια ήχων Αρτέμιδος Τροΐζου. Ρύθμιση ήχου Γιώργου Θεοφανίδη. Ραδιοσκηνοθεσία Λεωνίδα Τριβιζά. Πώς μπορώ να σου πω στηρίζει τον αυτοκράτορα? Δεν λες πως αυτός είναι ο αυτοκράτορας? Σιγά, αυτός ο κυτρινιάζης έχει ταυτί του παντού, ώρα τα ακούει, προσέχετε. Τι άλικο αυτό το βελούδο που φορά ο υπουργός της ασφαλείας. Έχετε δίκιο, σαν κυνηγός κυλοστρέφει παντού αυτή την αηδέστατη μουσούρα του. Για προσέχετε, η αυτοκράτηρα κάνει ότι δεν τον είδε. Πραγματικά αυτή η ζακέτα είναι περίφημη. Και τι ράψιμο. Φυσικά, ξεχάσατε το Φοντενεμπλό. Εδώ και τρεις μήνες χωρίς καμιά εξουσιοδότηση από τον αυτοκράτορα. Της έκαμε ένα ανεδέστατο εκβιασμό. Να χωρίσει επειδή δεν προσφέρει στον αυτοκράτορα παιδιά. Έτσι της απέτησε. Μήπως είναι μόνο το Φοντενεμπλό? Αυτούς τους τρεις μήνες, αγαπητέ, δεν υπάρχει σαλόνι, δεν υπάρχει εφημερίδα, έντυπο, έκφραση τέλος πάντων της κοινής γνώμης που να μην θίγει καθημερινώς αυτό το θέμα της διαδοχής. Μια γυναίκα της ηλικίας της αυτοκράτηρας δεν είναι δυνατόν πια να τεκνοποιήσει. Επιβάλλεται το διαζύγιο, έτσι λένε. Όλα αυτά είναι ενέργειές του, μηχανογραφίες του. Αχα, πλησιάζει την αυτοκράτηρα. Για να δούμε, θα το χαιρετήσει. Παίζεται κομμασέρες, σειρά σας. Μάλιστα μεγαλειοτάτη. Εξάρες μεγαλειοτάτη. Έχετε ζάρι σήμερα κομμασέρες. Μικρή ζημιά για σας να χάσετε μια παρτίδα τάβλη μεγαλειοτάτη. Έκανε ότι δεν τον είδε. Φυσική αντίδραση. Ήθελα να ήξερα γιατί αυτός ο Πουσέ υποστηρίζει τόσο δυναμικά το διαζύγιο του Ναπολέοντος. Λόγοι εθνικού συμφέροντος, αγαπητέ. Ο Ναπολέον χρειάζεται διάδοχο. Η δυναστεία του πρέπει να συνεχιστεί για να εξακολουθεί και η δυναστεία του Πουσέ. Αν τυχόν σβήσει ο Ναπολέον, οι Βουρβόνοι είναι έτοιμοι να ξαναρθούν στον χρόνο τους. Λόγοι εθνικού συμφέροντος, η δύναμη αυτού του αλητήριου. Είναι η ανάγκη να βγει το διαζύγιο. Προσέχετε τις εκφράσεις σας, αγαπητέ, σας το ξανάπα. Όλοι ακούνε εδώ μέσα. Δεν νομίζω όμως ότι η Ιωσήφινα δεν μπορεί να δώσει διάδοχο στον αυτοκράτορα. Έχει άλλωστε τις αποδείξεις της. Δυο παιδιά από τον πρώτο της γάμου. Εκείνη ο αυτοκράτορας θέλει. Μην ξεχνάτε, αγαπητέ, και την ηλικία της. Αλλά νομίζω πως και ο αυτοκράτορας. Να σας εμπιστευτώ κάτι. Περιμένουμε σήμερα κάποια καινούργια του κατάκτηση. Πολωνικής προελεύσεως. Ο αυτοκράτορας είναι μια χαρά. Σήμερα εδώ. Έχει γούστο. Εδώ. Δηλαδή μπροστά στην αυτοκράτηρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ναπολέον παρουσιάζει επίσημα ευνοούμενές του. Ούτε που η Ιωσήφινα δέχεται για πρώτη φορά κάτι τέτοιο. Μόνο που σε αυτήν ειδικά την περίπτωση υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Δεν είναι μια συνηθισμένη περιπέτεια του Ναπολέοντα η σημερινή. Αυτή η Πολωνέζα ασκεί μια παράξενη επιρροή επάνω του. Την έφερε στο Παρίσι από τη Βαρσοβία και κάνει αυτή την εσπερίδα ειδικά για αυτήν απόψη. Μου τα λέτε αργότερα αυτά. Βλέπω το Φουσέ να προχωρεί στα πεθερικά της Ιωσήφινας, τους Βοναπάρτες.
Θέλει να βρεθεί σε συμμαχικά εδάφη σήμερα. Επίκειται η εμφάνιση της Πολωνέζας, γι' αυτό το κάνει. Ξέχασα να σας πω πως αυτή την Πολωνέζα θα τη φέρει σαν φίλη της στην αποψινή Εσπερίδα η πριγκίπισσα Παυλίνα Μπουρκέζη, η αδελφή του Ναπολέοντα. Η αδερφή του, με την εντολή να τη γνωρίσει την αυτοκράτηρα. Εξοχότατε Υπουργέ της Ασφαλείας Φουσέ, καλησπέρα σας. Υποβάλλω τα ταπεινά μου σεβάσματα, μεγαλειοτάτη, μητέρα του αυτοκράτορά μας. Είδατε το γιο μου. Μεγαλειοτάτη, η αυτού μεγαλειώτη στο αυτοκράτορο γιο σας Ναπολέον, φοβούμαι πως θα αργήσει λίγο να κάνει την εμφάνισή του. Έστειλε να ζητήσουν τον Κλάρκ και πήρε, ξέρετε, κάτι καινούριες ειδήσεις από την Ισπανία. Oh, αυτός είναι ο λόγος η Παυλίνα θα αργήσει πολύ ακόμα να εμφανιστεί. Αδειμονείτε, μεγαλειοτάτη. Μην ανησυχείτε, θα εκφωνήσω κάποιο λόγο για την περίσταση να καθυστερήσω την κατάσταση. Τι συμβαίνει, Φουσέ, ανησυχήσατε? Μάλλον, μεγαλειοτάτη, η αυτής μεγαλειώτης η αυτοκράτηρα Ιωσήφινα, βλέπω, ετελείωσε το τάβλι και σηκώθηκε για να αποχαιρετήσει τους καλεσμένους. Φαίνεται θα αποσυρθεί προτού της προσφέρει το μπράτσο του αυτός ο ανόητος κομπασερές ο αρχικαγκελάριος. Ήρθε ο γιος μου. Η κόρη σας, μεγαλειοτάτη. Η αυτής αυτοκρατορική υψηλότης, η πριγκίπισσα Παυλίνα Μπουρκέζε. Ευτυχώς εξοχότατε. Η κυρία Κόμισσα Κολώνα Βαλέσκα. Α, αυτή είναι λοιπόν, Φουσέ, η Πολωνέζα του. Αυτή, μεγαλειοτάτη. Είναι φυσικά ταραγμένη, γιατί πρώτη φορά βρίσκεται στους κύκλους μας και βρίσκεται έπειτα από πολλές και επίμονες αξιώσεις του αυτοκράτορα. Φυσικά λοιπόν... Είναι πολύ όμορφη, Φουσέ. Μας χρειάζεται, μεγαλειοτάτη. Στη Γαλλία δηλαδή χρειάζεται. Χαριτωμένη. Χαριτωμένη. Η Ιωσήφινα βλέπω έχει μείνει στείλει άλατος. Οι υπηρεσίες της δεν την ειδοποίησαν για τη σημερινή επίσκεψη. Είναι για αυτήν μια μεγάλη έκπληξη. Έλα, Μαρία. Ο μέγας τελετάρχης Εγγύρ, ο πρεσβευτής της Αυστρίας Κόμις Μέτερνιχ, ο πρόεδρος του νομοθετικού σώματος Φοντάν, ο στρατάς της Διρό. Νομίζω πως γνωριζόμαστε, Κόμις. Ο υπουργός Αλεϊάνδρος, ο υπουργός Φουσέ. Τα ταπεινά μου Σέ, η βασίλισσα της Νεαπόλεως, μητέρα του αυτοκράτορα και δική μου. Τι χαριτωμένη νεαρή Κόμις. Κατά διαταγή του αυτοκράτορα, έχω την τιμή να παρουσιάσω στην ημετέρα μεγαλειότητα την κυρία Κόμισσα Μαρία Κολώνα Βαλέσκα. Φίλη μου. Φίλη σας. Έφτασαν οι φιλίες σας στην Πολωνία. Κυρία, ακούσαμε να μιλούν για σας. Μα δεν ξέραμε πως βρίσκεστε στο Παρίσι κιόλας. Θα σας καναδούμε χωρίς άλλο. Κομπασερές. Μεγαλειωτάτε. Συνοδέψτε με στα διαμερίσματά μου. Έχω πονοκέφαλο. Σκλάβος σας, μεγαλειωτάτε. Η αυτού μεγαλειώτης ο αυτοκράτορ. Κρατικές υποθέσεις. Δεν βλέπεις πόσο τον καθυστερούν, πόσο τον κρατούν από τις κοινωνικές του υποχρεώσεις. Γι' αυτό είναι ο πρόσιοι για την Πολωνέζα. Χαριτωμένο πλάσμα. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Περνάει, σκύψε. Λοιπόν, φίλοι μου, βαρεθήκατε να με περιμένετε. Μεγαλειότατε, θα μου επιτρέψετε να αποσυρθώ. Ναι, έχετε πονοκέφαλο, ξέρω. Κομπασερές, ελάτε να με συναντήσετε αύριο πρωί. Θα σας μιλήσω για τις υποθέσεις της δρόμης. Φαίνεται πως εδώ βασιλεύει πλήξη. Τι μούτρα κατεβασμένα και σκυτροπά είναι αυτά. Αυτό συμβαίνει γιατί σε περιμένουμε τόσες ώρες. Κοντεύουν μεσάνυχτα, Βοναπάρτη, το ξέρεις. Α, είναι τόσο αργά. Είχα βλέπει δουλειά και δεν ένιωσα ποτέ πέρασε η ώρα. Εσείς οι γυναίκες που δεν ασχολείστε παρά μόνο με τον δύσιμό σας και τις δεξιότητες σας, δεν μπορείτε να φανταστείτε ούτε και να καταλάβετε τι θα πει δουλειά. Πρέπει να χαιρετήσω τον κόσμο. Να σας συνοδέψω, μεγαλειότατε. Α, σας πέρασε ο πονοκέφαλος. Όχι, όχι. Καθίστε, καθίστε να αναπαυθείτε. Φαίνεστε κουρασμένοι. Το τάβλι σας κούρασε. Θα γυρίσω σε λίγο. Μεγαλειοτάτη, με χρειάζεστε? Να ξαναπαίξουμε τάβλι, κομπασερές. Ό,τι κυρία Ζουνό. Γυρίσατε από την Πορτογαλία, λοιπόν, ε? Κάτι κερδίζει πάντα όποιος ταξιδεύει. Βρίσκεται, μεγαλειότατε. Υποκλίνεστε τώρα πάρα πολύ χαριτωμένα. Χάσατε βάρος, έτσι. Από αυτοκράτορα σήμερα. Οι ειδήσεις της Ισπανίας είναι καλές, η Ρώμη έστειλε καλά μηνύματα, ή. Δεν έχει ή. Τα κέφια του τα έχει γιατί είναι στο Λούβρο η Πολωνέζα του. Λες. Δεν βλέπεις. Όλες τις προσπερνάει τρέχοντα σχεδόν. Μια καλησπέρα, ένα φιλοφρόνημα βιαστικό και το βλέμμα του είναι ολοένα καρφωμένο εκεί, σε αυτήν.
Λες και βιάζεται να πάει κοντά της. Να και η βασίλισσα της Κομψότητος, η αγαπημένη μου αδελφή Παπλούνα. Δεν έχω τόση χαρά που σε βλέπω. Μεγαλειότατε, φυλάξτε τη χαρά σας. Έλα, Μαρία. Επιτέλους. Σε ξαναβρίσκω, αγαπητή μου. Γλυκιά μου, Μαρία. Μεγαλειότατε, συγκρατηθείτε, μεγαλειότατε. Όλη η αυλή σας κοιτάγεται. Θα το συνηθίσει. Μα η αυτοκράτηρα. Πώς αδέρφηκε. Ελπίζω να σου φέρει και ευγενικά, ήταν καλή μαζί σου. Μεγαλειότατε, σκεφτείτε τη θέση μου. Όλο το δίκιο βρίσκεται με το μέρος της αυτή τη στιγμή. Με το μέρος της. Δεν έπρεπε να σας ακούσω και να έρθω εδώ. Δεν έχω θέση εδώ μέσα. Ήσυχασε, Μαρία. Θα κάνω ό,τι πρέπει. Ντυρόκ. Μάλιστα, μεγαλειότατε. Με επανήψηλε και αφοσιωμένα μου στρατηγέ. Επιθυμώ να μιλήσω στην αφοσιωμένη της μεγαλειοτάτης, την κυρία Ντερμιζά. Να έρθει εδώ αμέσως. Μάλιστα, μεγαλειότατε. Τι σκέφτεστε να κάνετε? Τίποτε άλλο παρά να βάλω την αυτοκράτηρα στη θέση της. Μιλώ για τη γυναίκα μου, Μαρία. Τη γυναίκα μου. Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβεις τι εννοώ λέγοντας γυναίκα μου. Μόνο όταν σκεφτείς τι σημαίνει γυναίκα του αυτοκράτορα θα καταλάβεις. Με καλέσατε, μεγαλειότατε. Ναι, κυρία. Ναι. Ναι, γιατί ξέρω πως επηρεάζεται την Ιωσήφινα. Σας εμπιστεύεται και εκτιμά την κρίση σας. Συμβουλέψτε τη λοιπόν να μην παριστάνει τη σιλιάρα, γίνεται γελία. Προφασίστηκε να μπονοκέφαλο και δεν κάνει τίποτα άλλο από το να με παρακολουθεί. Μεγαλειότατε, θα επαναλάβω κατά λέξη τα όσα μου είπατε στην αυτή τη μεγαλειοτάτη. Σας ορκίζομαι όμως πως δεν καταλαβαίνω τι εννοούσατε. Καλύτερα, κυρία. Τίποτε άλλο, πηγαίνετε. Είναι βέβαια γυναίκα μου, αλλά με παντρεύτηκε ανεφόρον. Δεν δέχομαι όρους εγώ. Θα προτιμούσα, μεγαλειότατε, να μην είμαι εδώ μέσα. Έγινε με το επίκεντρο του συζητήσεων. Πω τον αγαπητό μου υπουργό Φουσέ. Μεγαλειότατε. Σε βλέπω που τριγυρίζεις ώρα τώρα, σαν το κυνηγιάρικο σκυλί που μυρίζει τύραμα. Μαρία, να σου συστήσω τον πιο έξυπνο άνθρωπο της αυτοκρατορίας. Ο υπουργός Φουσέ. Ο πιο αφοσιωμένος, ναι. Ο πιο έξυπνος όμως είναι υπερβολή. Λαζίνσκι. Έτσι είναι. Έτσι. Χθες, Μαρία, ο Φουσέ μου θύμισε το όνομα αυτό. Είναι ο αδερφός σας, έτσι. Τον τοποθέτησα αμέσως λοχαγό στη φρουρά των οκοφόρων. Ευχαριστώ, μεγαλειότατε. Θα ήταν κατάχρηση να ζητούσα κι εγώ ένα ελάχιστο ευχαριστώ από την κυρία Κόμισσα, μεγαλειότατε. Α, όχι, όχι, όχι. Είσαι επικίνδυνος φίλος εσύ. Να τον προσέχεις, Μαρία. Α, κύριε Φουσέ, μια και βρίσκεστε εδώ, ακούστε. Η Κόμισσα Βαλεύσκα, φτάνοντας στο Παρίσι, φιλοξενήθηκε στο σπίτι της αδερφής μου Παυλίνας. Αυτό βέβαια είναι μια λύση προσωρινή. Για μερικές μέρες. Θα θέλατε να φροντίσετε να της βρείτε ένα σπίτι και να το επιπλώσετε σύμφωνα με το γούστο της. Έχω εμπιστοσύνη στην εκλογή σας. Τιμή μου, μεγαλειότατε. Μήπως η κυρία Κόμισσα έχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση για την τοποθεσία της μελλοντικής της κατοικίας? Η Κόμισσα έρχεται για πρώτη φορά στο Παρίσι. Ξέρω ένα όμορφο σπιτάκι στα ηλίσια παιδεία. Α, όχι, είναι πολύ ερημικάκι, σχεδόν εξοχή. Θα προτιμούσα στο Σοσεντατέμ. Εκεί έχει ανοιχτό ορίζοντα μεγάλους κήπους. Ζητώ από τη μεγαλειότητά σας δύο μέρες προθεσμία. Και θα έχω την ευτυχία να βρω για την κυρία Κόμισσα το σπίτι που θα της ταιριάζει. Κύριε Υπουργέ, σας είμαι υποχρεωμένη για τις φροντίδες σας. Αν μπορώ να πω τη γνώμη μου, μεγαλειότατε, προτιμώ ένα μέτριο απόμερο σπιτάκι. Θα νιώθω έτσι στο περιβάλλον μου. Φαντάζομαι να με νιώθετε. Κατάλαβες, Φουσέ, τι επιθυμεί η κυρία? Θα συμμορφωθώ απόλυτα, μεγαλειότατε. Τίποτα άλλο. Αύριο, Φουσέ, όταν θα ξυπνήσω, θέλω να μιλήσουμε. Κι εγώ, μεγαλειότατε, θέλω να σας αναφέρω κι εγώ, μεγαλειότατε, για κάποια συνωμοσία που παρακολουθώ. Συνωμοσία? Μην ανησυχείς, Μαρία. Ο Φουσέ πάντα έχει στα συστάρια του έτοιμες συνωμοσίες. Είναι ένας τρόπος κι αυτός για να φαίνεται απαραίτητος. Να ενδιαφερθείτε για το σπίτι της Κόμισσας, υπουργέ. Μάλιστα, μεγαλειότατε. Κυρία Κόμισσα. Επιτέλους. Ας πούμε μόνοι. Μόνοι μπροστά σε μια ανευαίσθητη και κουτοπώνηρη αυλή. Τι ώρα είναι, Μαρία? Δύο περασμένες, μεγαλειότατε. Ω, πέρασε τόσο πολύ ώρα, λέω. Σκέψου, Μαρία, να είμαστε πραγματικά μόνοι. Κατέβηκα μόνο για δύο λεπτά έτσι για τους τύπους. Είχα ξεχάσει πως εσύ απόψε βραχός μου. Πρέπει να ξαναγυρίσω, έχω τόση δουλειά. Δηλαδή, δεν θα αναπαυθείτε καθόλου? Πρέπει. Πρέπει να δουλεύω αδιάκοπα. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, πάντα. Όσο ζω, όσο ανασένω. Γιατί έτσι πρέπει. Ένας αρχηγός πάντα πρέπει να δουλεύει, Μαρία. Σε καληνύχτιζω λοιπόν και σου εύχομαι καλό ύπνο. Δεν μπορώ να σου πω πότε θα με ξαναδείς. Θα με ξαναδείς.
ξαναδείς όμως σύντομα. Γιατί σε χρειάζομαι. Θα σας περιμένω πάντα, μεγαλειότατε. Τελειώσατε, μεγαλειότατε, τη συνέντευξή σας. Ναι, Ιωσήφινα. Έπρεπε. Οι άνθρωποι νιστάζανε περιμένοντας. Όλοι με κόπο κρατάνε το χασμουριτό τους. Θα κοιμηθούν, ας μην ανησυχούν, και εσύ θα κοιμηθείς. Η ασπερίδα τελείωσε. Το ξέρω, μεγαλειότατε. Θα ήθελα να μιλήσουμε εμείς οι δύο ιδιαιτέρως, μα εσύ νιστάζεις και εγώ έχω του κόσμου τη δουλειά. Θα περιμένω. Όλοι έχουμε μάθει να σε περιμένουμε, Βοναπάρτη. Ακόμα κι αυτοί. Μαρέ, είμαι στη διάθεσή σου. Σας περιμένω, μεγαλειότατε. Ο Μαρέ, η Μαρία Βαλέσκα. Η δόξα, ο έρωτας. Όλα τον περιμένουν. Όλα εκτός από μένα. Κομπασερές. Μεγαλειωτά. Τι θα λέγατε για μια παρτίδα τάβλη. Μόνο μία. Δεν είναι έξυπνο παιχνίδι. Ηλίθιο, κομπασερές. Φοβερά ηλίθιο. Φώναξε την Τερεμιζά. Θέλω να της μιλήσω. Η αυτού μεγαλειώτης ο αυτοκράτορ αποχωρεί. Τελείωσε και αυτό. Για την Εσπερίδα, λέω. Ήταν περίφημα, ε. Ναι. Δεν ακούει κανείς. Κόψω, με σιάστηκα στην Αυτοστασία. Θα πάω σπίτι μου να πέσω σαν ξερός. Με εγώ. Εκείνη η νεαρή κόμισσα χάρη της οποίας σήμερα... Για τη Μαρία Βαλεύσκα, λες. Ναι. Μου είχες υποσχεθεί να μιλήσουμε για αυτήν. Θα τα πούμε στο αμάξι. Πάμε. Λέγε. Σας ορκίζομαι, μεγαλειωτάτη. Δεν ήξερα πως ο μεγαλειότατος θα την έφερνε εδώ. Ούτε που μπόρεσα να μάθω. Το κράτησα καλά το μυστικό. Αυτό έγινε παρακάτω. Τι έμαθες παρακάτω. Απόψε, σήμερα το βράδυ. Τι της έλεγε τόσες ώρες. Ο Φουσέ, μεγαλειωτάτη, ανέλαβε να την εγκαταστήσει εδώ, στο Παρίσι. Ο Φουσέ. Πάντα αυτός. Θα την κάνει σύμμαχό του τώρα. Την έκανε κιόλα. Γιατί δεν συμφιλιώνεστε μαζί του. Γιατί δεν συμμαχείτε. Δεν συμμαχώ. Έχει συνδέσει την ύπαρξή του με τη δυναστεία του Ναπολέοντα. Με τη διαδοχή του. Εγώ δεν μπορώ να δώσω διάδοχο στον Ναπολέοντα. Είμαι άχρηστη και για αυτόν και για το Φουσέ. Πρέπει να βγω από τη μέση, δεν με χρειάζεται ο Φουσέ. Και ούτε που θα θελήσει καν την υποταγή μου. Τι έμαθες για αυτή τη Μαρία Βαλέσκα. Είναι μια νέα και όμορφη γυναίκα, μεγαλειωτάτη. Το είδατε κι εσείς. Που τον έχει ξετρελάνει. Μεγαλειωτάτη, κι άλλες τον ξετρέλαιναν ως τώρα. Μερικές μάλιστα με τη δική σας, την προσωπική υπόθεση. Παλιό όπλο, Ντερεμιζά, και δεν θα πιάσει αν το μεταχειριστώ πάλι. Ναι, ξέρω. Κι άλλες φορές ο Βοναπάρτης ερωτεύτηκε. Και τον ξαναπήρα κοντά μου βάζοντας μια τρίτη για να τον ξεμυαλίσει. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πρόσεξες τη σιλουέτα αυτής της Μαρίας Βαλεύσκα. Λεπτή γενικά και κάπως παχουλή στη μέση. Μόνο όμως του δείχνει ντροπαλή, έχει μια παράξενη λάμψη, μια ακτινοβολία. Δεν έγινες μητέρα και δεν ξέρεις τι σημαίνει μια παχουλή μέση και αυτή η παράξενη λάμψη στα μάτια. Η Μαρία Βαλεύσκα, δεν γελιέμαι, πρόκειται να γίνει μητέρα. Μεγαλειωτάτη. Ποτέ μου δεν γελάστηκα εγώ. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Το τέλος μου. Τόσα χρόνια αυτό ήταν το ατού μου. Πως εκείνος δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Έφτασα στο σημείο να του δημιουργήσω το θρύλο του ημίθεου. Ένας μεγάλος σαν εσένα, Ναπολέοντα, δεν μπορεί να αφήσει πίσω του τίποτα. Φεύγει με τη ζωή μόνος, όπως ήρθε. Αν η Μαρία Βαλεύσκα του δώσει παιδί, θα με διώξει, Τερεμιζά. Θα μου δώσει διαζύγιο. Τι να κάνω. Ας το παραδεχτούμε, μεγαλειωτάτη, πως περιμένει παιδί αυτή η Πολωνέζα. Πως με τη γέννησή του ανατρέπονται όλα. Μην ξεχνάτε ότι το παιδί δεν έχει μέσα του σταγόνα ένα αυτοκρατορικό. Είναι το παιδί ενός Κορσικανού με μια περίπου λαϊκή γυναικούλα. Τι θες να πεις. Ο αυτοκράτορα εσάς έχει ανάγκη. Θα το σκεφτεί πολύ να σας χωρίσει. Το καλύτερο είναι μια συνδιαλλαγή μαζί του. Τι συνδιαλλαγή. Ο Ναπολέον χρειάζεται αυτοκρατορικό αίμα. Έτσι μπορείτε κι εσείς να μην χάσετε το θρόνο και αυτοκράτορ την Πολωνέζα του και το παιδί της να κερδίσει μια διαδοχή. Τι ζητάς. Να παραδεχτώ πως το παιδί που θα γεννηθεί από εσάς. Όχι από αυτήν, μεγαλειωτάτη. Το Φουσέ.
Δεν νομίζω πως θα συνεχίσει πια τον πόλεμο. Δεν θα τον συμφέρει πια με γαλιοτάτη. Ο Πουσέ θέλει γιο από τον Απολέοντα. Φοβερό. Όμως πρέπει να γίνει. Θα το δεχτώ, Ντερεμίδα. Μάθε αν αυτή η Μαρία Βαλέσκα περιμένει παιδί. Και ύστερα παρακολούθησε κάθε κίνηση του Φουσέ. Μάθε πού θα την εγκαταστήσει εδώ στο Παρίσι. Ίσως χρειαστεί να πάω εγώ η ίδια να τη βρω. Πρέπει να αρχίσω να καλλιεργώ αυτή την ιδέα στον Απολέοντα. Ότι μπορώ να δεχτώ για χατήρι του το παιδί της. Να το κάνω παιδί μου. Βρε, Ντερεμίδα, βρε. Ποιος αρχαίος Έλληνας βασιλιάς έκανε το ίδιο για να σώσει το θρόνο του. Μάλιστα, μεγαλειοτάτη. Τέλειωσε κι αυτό. Τι ώρα είναι? 3, μεγαλειοτάτη. Βοήθησέ με, Ντερεμίδα. Ντερεμίδα, γέρασα. Όχι, μεγαλειοτάτη. Πάντα είστε η όμορφη Ιωσήφινα. Ιωσήφινα. Βοήθησέ με, Ντερεμίδα. Βοήθησέ με. Βεβαίω πως ο Αμαξάς είναι έμπιστος άνθρωπος. Δεν ανήκει ούτε στην αστυνομία του Φουσέ, ούτε στους ανθρώπους της Ιωσήφινας. Γιατί το λες αυτό? Δεν θα σου πω για τη Μαρία Βαλέσκα. Το μάντεψες. Είναι μια παράξενη και συγκινητική ιστορία. Παρουσιάζει έναν άλλον, άγνωστο Ναπολέοντα. Όχι τον πολεμιστή, ούτε τον πολιτικό αρχηγό. Παρουσιάζει τον άνθρωπο. Για πες μου. Η ιστορία αρχίζει από τότε που ο Ναπολέον πήγε στην Πολωνία. Στην ανύπαρκτη πολιτικά Πολωνία. Οι διάφοροι Πολωνοί πατριώτες που τόσο λαχταρούσαν και λαχταρούνε την εθνική τους ανεξαρτησία έκαναν ό,τι μπορούσαν για να υποφεληθούν από την παρουσία του Ναπολέοντα. Ο Ναπολέον είναι η μόνη εγγύηση για κάθε έθνος. Και τι σχέση έχει με αυτά η Μαρία Βαλέσκα? Στη δεξίωση που έκαμε προς τιμήν του Ναπολέοντος ο Κόμις Πονιατόφσκι, προσωρινός πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο αυτοκράτορ τη γνώρισε και την ερωτεύτηκε αμέσως παράφορα. Ξέχασα να σου πω πως η Βαλέσκα είναι παντρεμένη και μάλιστα με ένα σύζυγο αρκετά μεγάλο της. Ο Κόμις Βαλέσκι την περνάει τουλάχιστον 50 χρόνια. 50? Μα τι γάμος ήταν αυτός? Δεν μας ενδιαφέρει ο γάμος όσο ο έρωτας του Ναπολέοντα. Άρχισε λοιπόν να την πολιορκεί συστηματικά. Δώρα, προσκλήσεις, προσπάθειες για να τη συναντήσει. Με βαριές. Αυτή η Πολωνέζα ήταν πολύ σοβαρή και αξιοπρεπής. Τότε ο Ναπολέον μεταχειρίστηκε μεγαλύτερα μέσα για να την κάνει να υποκύψει. Και όταν απέτυχε, αποφάσισε κάτι ακόμα πιο φοβερό. Τι δηλαδή? Μήπως σκέφτηκε να δολοφονηθεί ο Κόμις? Κάτι τέτοιο θα του συμβούλευε και ο Φουσέ. Όχι, όχι, έκανε κάτι πρωτάκουστο. Γύρεψε από τους Πολωνούς, σαν αντάλλαγμα της ανεξαρτησίας τους, να... Μα οι Πολωνοί δεν έγιναν ανεξάρτητοι. Τι γύρεψε? Μη με διακόπτεις. Όταν ο πρίγκιπας Πονιατόφσκι τον επισκέφτηκε για να του υπενθυμίσει το πολωνικό πρόβλημα, αυτός έδειξε φανερά τις ομές προθέσεις του. Άκου πώς έγινε. Ανάγγειλε με στην οικοδέσποινα αμέσως. Η κόμισσα Μαρία Βαλέσκα μου απαγόρευσε να την ενοχλήσω. Ανάγγειλε ότι την περιμένω εγώ. Ο πρίγκιπς Ιωσήφ Πονιατόφσκι. Προσωρινός πρωθυπουργός της Πολωνίας. Είναι μεγάλη ανάγκη. Μα... Ξέρω, ξέρω. Αρνήθηκε να δεχτεί και τον Ταλέι Γράνδο και τον Μαρέ και τον Διρόκ. Και καλά έκανε. Αυτοί ήταν όλοι Γάλλοι. Ενώ εγώ είμαι ο Ιωσήφ Πονιατόφσκι. Πολωνός. Συμπατριώτης. Υψηλότατε, ξέρετε, είναι μονάχη στον πύργο. Περιμένεις να σε προστάξω λοιπόν για να την ειδοποιήσεις? Είναι θλιβερή η αποστολή μου, Βάλεβιτς. Για την ανεξαρτησία όμως της Πολωνίας... Πιστεύετε, πρίγκιπς, ότι αυτός ο Ναπολέον θα ενδιαφερθεί για την τύχη του πολωνικού λαού αν δεχτεί η Βαλέσκα? Θα παίξουμε και αυτό το χαρτί, Βάλεβιτς. Πρέπει. Εκτιμώ βαθύτατα την κόμισσα Μαρία Βαλέσκα. Τη συμπεριφορά της, την ανατροφή της,
την τιμιότητά της και την δικαιολογώ απόλυτα. Είναι φανφαρόνος, απότομος, μα είναι ο Ναπολέον Βοναπάρτης. Από αυτόν περιμένει την ελευθερία της όχι μόνο η Πολωνία, μα όλη η Ευρώπη. Η Ευρώπη να προσμένει την ελευθερία της από έναν άνθρωπο γεμάτο καπρίτσια, έναν άνθρωπο που πεισμώνει σαν παιδί προκειμένου να κερδίσει μια γυναίκα. Υψηλότατε, είμαι στη διάθεσή σας. Κυρία Κόμισα, καλησπέρα σας. Κυρία Κόμισα, μαντεύετε θαρώ το σκοπό της επισκέψεώς μου? Όχι, υψηλότατε. Έμαθα πως πριν από μένα σας επισκέφθησαν κι άλλοι. Δεν δέχτηκα κανέναν, υψηλότατε. Αυτό επέβαλε να κάνετε και η αξιοπρέπειά σας και η καλή σας ανατροφή, Κόμισα Βαλεύσκα. Τόσο η καταγωγή σας, όσο και η οικογένεια του συζύγου σας είναι ονομαστά στην Πολωνία. Όμως, όσο φημισμένο και ανδοξό όνομα αν φέρει ένας Πολωνός, σέρνει άθελά του και μια θλιβερή ιδιότητα. Είναι Πολωνός, μετεμαχισμένη, υποδουλωμένη, εξουθενωμένη από τη σκλαβιά την πατρίδα του. Γιατί μου τα λέτε αυτά, υψηλότατε? Γιατί η Πολωνία προσμένει την προσφορά σας, Κόμισα. Τη δική σας προσφορά για την απελευθέρωσή της. Την προσφορά μου? Εμένα, μιας γυναίκας? Μια γυναίκα μπορεί να δώσει περισσότερα και από έναν ήρωα και από τον πιο επιδέξιο διπλωμάτη. Δεν σας καταλαβαίνω, υψηλότατε. Θα με καταλάβετε αν σας διαβάσω μια έκκληση που σας κάνουμε εγώ και η κυβέρνησή μου εξ ονόματος του πολωνικού λαού. Έκκληση? Σε μένα? Ένας άνδρας θυσιάζει τη ζωή του για την έντιμη και δίκαιη υπόθεση της πατρίδας. Σαν γυναίκα δεν μπορείτε να την υπηρετήσετε στο πεδίο της μάχης, μια και η φύση σας δεν το επιτρέπει. Όμως υπάρχουν κι άλλες θυσίες που μπορείτε να προσφέρετε. Αρκεί, υψηλότατε. Ούτε λίγο, ούτε πολύ μου ζητάτε να υποκύψω στον Ναπολέοντα. Ο Ναπολέον Βοναπάρτης είναι η μόνη εγγύηση τώρα για την ανεξαρτησία της χώρας μας. Είναι ένας αγρίκος. Πιθανό να σας φέρθηκε με αγένεια στο χώρο που έδωσα. Πιθανό να σας ενοχλεί αφάνταστα αυτή του η επιμονή να σας στέλνει δώρα και να ζητάει να σας δει. Ορκίστηκα στο Θεό να μείνω πιστή στον άντρα μου. Ποτέ δεν θα υποκύψω. Κυρία, ύστερα από πολλούς κόπους κατάφερα να τον καλέσω σε ένα γεύμα. Δέχτηκε, αλλά μου εζήτησε να παρευρεθείτε κι εσείς. Σκεφτείτε, κυρία. Σκεφτείτε την ανεξαρτησία της Πολωνίας που κρέμεται από αυτή σας την απόφαση. Πότε είναι το γεύμα, υψηλότατε? Η Πολωνία σε ευγνωμονεί, Μαρία Βαλεύσκα. Ξημέρωσε. Όμως η ιστορία της Πολωνέζας ήταν ενδιαφέρουσα. Μαρία Βαλεύσκα, μια σύγχρονη εστίας. Και λοιπόν τι απόγινε? Πήγε στο γεύμα? Και βέβαια. Το γεύμα του Πονιατόφσκι ήταν η μοναδική ευκαιρία για τους Πολωνούς να θέσουν στον Ναπολέοντα το ζήτημα της ανεξαρτησίας τους. Λαοσιοϊκός οι Πολωνοί κύριοι και αξίζουν μια καλύτερη τύχη. Στην πρώτη μου επαφή τον παρεξήγησα. Τον εθεώρησα επιπόλαιο, ασήμαντο. Μελέτησα όμως την ιστορία του και ανακάλυψα την αξία του και τις αρετές του. Κύριοι, ελπίζω να βρω την ευκαιρία να ασχοληθώ με το μεγάλο ιδανικό αυτού του λαού, του λαού σας, την ελευθερία. Μεγαλειότατε, επιτρέψτε μου να υψώσω το ποτήρι μου με την ευχή στην ανεξαρτησία της Πολωνίας που την εγγυάται ο Ναπολέον Βοναπάρτης. Διόκ,
για τα γάτια, Μεγαλειώτη. Δεν θα αποσυρθώ. Συνόδευσε την κυρία Βαλεύσκα στη σάλα τώρα που θα αρχίσει η μουσική. Θέλω να τη μιλήσω. Μάλιστα, Μεγαλειώτη. Κυρία Κόμισα. Εμένα μιλήσατε, στρατηγέ. Επιτρέψτε μου να σα συνοδεύσω. Θέλω να σα μιλήσω. Για ποιο πράγμα, στρατηγέ? Για κάποιον φορτωμένον από δόξα και έχνιες, τριγυρισμένο από εχθρούς. Για κάποιον που λαχταράει σαν παιδί και για αγάπη από εσάς, για τον Αυτοκράτορα. Και είστε βέβαιος ότι είναι σε θέση εγώ να αλαφρώσω τις έρνες του? Ναι, κύριε. Μα τι θέλει επιτέλους από μένα, να παίξω το ρόλο της ευνοουμένης? Ο Ναπολέον, Μαρία Βαλεύσκα, μπορεί να κατακτήσει όποια γυναίκα θέλει. Δεν είναι όμως αυτό που ζητάει από εσάς. Στρατηγέ Ντιρόκ, την αγάπη μου την έχω προσφέρει στο Θεό και στην οικογένειά μου. Αξίζει κι αυτός λίγη αγάπη, κυρία. Θα τον περιμένετε εδώ, ε? Θα μου πει κι αυτός αυτά που μου είπατε εσείς, στρατηγέ Ντιρόκ. Ομιλώ κατά διαταγή του, κυρία. Τότε θα τον περιμένω όπου και αν έχει διατάξει. Ευχαριστώ. Θα τον ειδοποιήσω, κυρία. Ο Θεός σας ευλογεί, Μαρία Βαλεύσκα. Ο Μποναπάρτης για πρώτη φορά μίλησε έτσι για την Πολωνία και όλα αυτά χωρίς ταπεινωτικά ανταλλάγματα. Υψηλότατε, ο Μεγαλειότατος ετοιμάζεται να φύγει. Έρχομαι. Θα έρθεις, Μαρία Βαλεύσκα, να τον χαιρετήσεις. Σύμφωνα με τη διαταγή του, πρέπει να τον περιμένω εδώ. Αμέσως! Αμέσως! Ο κύριος? Ζητώ την Κόμισσα. Η Κόμισσα μόλις επέστρεψε από το γεύμα του πρίγκιπος Πονιατόφσκι και αποσύρθηκε. Ζητώ την Κόμισσα, δεν με αναγνώρισες λοιπόν? Ο Ναπολέον! Ο Ναπολέον! Μεγαλειότατε, με χρειάζεστε άλλο. Να περιμένεις, Ντιρόκ. Θέλω να μιλήσω με την κυρία. Μεγαλειότατε, καλώς ορίσατε στο σπίτι μου. Περίμενα διαταγέ σας. Η σιωπή σας μου επέβαλε να αναχωρήσω τη δεξίωση. Διαταγές. Όλοι έχετε μάθει να παίρνετε διαταγές. Ήθελα να μιλήσουμε οι δυο μόνοι. Μα είμαστε μόνοι, μεγαλειότατε. Ευχαριστώ που ήρθες στο γεύμα. Που πειθάρχησες τη φωνή της Πολωνίας. Που δέχτηκες να θυσιαστείς για το μεγαλείο της. Ευχαριστώ για όλα. Γιατί μου το λέτε όλα αυτά, μεγαλειότατε? Γιατί μόνο γι' αυτά ήρθες στο γεύμα. Γιατί άλλο θα ερχόμουν, μεγαλειότατε? Είμαι παντρεμένη, το ξέρετε. Αγαπώ τον άντρα μου. Μου αρέσει η ειλικρινιά σου, έστω και με πληγώνει. Τότε ας μιλήσω κι εγώ με ειλικρινιά. Δέχτηκες να με υπακούσεις γιατί υποσχέθηκαν ελευθερώσω τη χώρα σου. Γι' αυτό μόνο. Αν δεν ερχόμουν σαν ελευθερωτής, αλλά σαν ένας απλός Ναπολέον, ένας άγνωστος Ναπολέον, και σου χτυπούσα την πόρτα γυρεύοντας, ώστε, Μαρία Βαλεύσκα, είμαι τόσο αποκρουστικός. Σου είμαι τόσο αποκρουστικός, ε. Αν δεν σου γυρέψω την ομορφιά σου και τα νιάτα σου, μα μονάχα μια μικρή θέση στη ζωή σου. Μεγαλειότατε, είμαι παντρεμένη, σας είπα. Παντρεμένη με τον Κόμι Βαλεύσκη. Ο μεγαλύτερος εγγονός του σε περάει στην ηλικία. Ωραία αγάπη του προσφέρεις. Δεν είναι αγάπη, είναι εκτίμηση, αφοσίωση. Εκτίμηση, αφοσίωση. Τι γυρεύεται από μένα? Ότι δεν μου έδωσαν όλοι γη και όλα τα πλούτη και όλε οι τόξει σου τώρα. Μαρία Βαλεύσκα, στα μάτια σου διάβασα τη μοίρα μου. Με κατάκτησες, δεν το νιώθεις? Μεγαλειότατε. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι παρά ένας Ναπολέον. Τίποτα άλλο. Τα έμαθα όλα για σένα, όλα τα ξέρω. Δεν είσαι ευτυχισμένη ούτε ερωτευμένη. Λαχταράς κι εσύ όπως κι εγώ τη ζωή. Γιατί εγώ δεν είμαι ευτυχισμένος. Προσφερθήκαμε. Εγώ στη Γαλλία, εσύ στην Πολωνία. Λοιπόν, για τον Απολέοντα, τον απλό, όχι τον στρατηγό, τον αυτοκράτορα. Για αυτόν που είναι παντρεμένος με ένα στήρο θρόνο. Για αυτόν που είναι δεμένος να σέρνει τη μοίρα της γης, δεν θα προσφέρεις τίποτα? Πολωνέζα! Εμπρός λοιπόν, υπόκυψε για την ανεξαρτησία της Πολωνίας. Δώσ' μου για να σου δώσω! Γιατί με βρίσκεται? Μιλάω τη γλώσσα που καταλαβαίνεις.
Πολύ καλά κόμισε, Μαρία Βαλεύσκα. Θα μελετήσω τους όρους της αγοραπολισίας. Με έναν όρο όμως. Να σου φτιάξει η Πολωνία ένα άγαλμα που να γράφει ότι θυσιάστηκες για την ανεξαρτησία της Πολωνίας. Γιατί με βρίσκεται. Κλαις. Ναπολέον ήσουν για μένα κάτι μεγάλο. Ένας θείος. Ένα ιδανικό. Όταν εμπήκες στη Βαρσοβία ήρθα κρυφά στον δρόμο να σε δω. Γιατί θες να ξεπέσεις τα μάτια μου. Φρύλος εγώ. Ναι, ήσουν. Η δόξα σου, η φήμη σου. Όλα ήταν ένα δυνατό κρασί. Με ζάλιζε, με μεθούσε. Γιατί ξεπέφτει στα μάτια μου. Γιατί γίνεσαι ένας κοινός θνητός. Από ένα συνήθως που ήσουν. Οι Ολύμπιοι δεν χρειάζονται τίποτα. Έχεις δίκιο. Ζούνε μόνοι. Δεν χρειάζεται να ψάξεις για να βρεις καρδιά μέσα τους. Είναι πελώρια αυστηρά αγάλματα από μπούτσο. Ζήσε για την αγάπη και την τιμή του άντρα σου, Μαρία. Και έχει γεια. Γαλλιότατε! Ναπολέον! Με φώναξες, κυρά. Ναι, Τάσα, ναι. Τάσα, εσύ που με μεγάλωσες. Είσαι μια δεύτερη μάνα μου. Θέλω να σου μιλήσω. Τι σου συμβαίνει, κυρά μου? Είσαι πολύ ταραγμένη. Τι σου συμβαίνει? Έφυγε, Τάσα. Έφυγε ο Ναπολέον. Αυτός ήταν που ήρθε. Αυτός ο καταραμένος που θέλει να χαλάσεις, να ετοιμάσεις το στεφάνι σου. Πες μου, πρέπει να είμαι ευτυχισμένη. Ευτυχισμένη κοντά στον κόμι. Δεν τέριαζε μια γυναίκα. Μια γυναίκα πιο μεγάλη. Μια της ηλικίας του δεν του τέριαζε. Τι είναι αυτά που λες, κυρά? Αν άκουγες κι εσύ, Τάσα. Αν άκουγες κι εσύ τα όσα μου είπε. Τέλος πάντων, ας μην τα απολογούμε, γιατί δεν μπορούμε βέβαια να πούμε ακριβώς τι είπαν ο Ναπολέον και η Μαρία ή όσα σκεφτήκαν ο καθένας τους εκείνο το βράδυ. Η ουσία είναι πως... Γεια στάσου. Από τον καιρό που ο Ναπολέον πήγε στη Βαρσοβία πέρασαν χρόνια και η Μαρία Βαλεύσκα μόλις εχθές έκανε την εμφάνισή της. Πότε... Μη με διακόπτεις. Η ουσία είναι πως αν και έφυγε ο Ναπολέον, αν και ουσιαστικά ποτέ του δεν νοιάστηκε για την πολωνική ανεξαρτησία, ποτέ του δεν έπαψε να θυμάται τη μικρή εκείνη κόμισσα της Ανατολής. Ούτε και αυτή αυτόν. Έτσι, πλάι στις πολεμικές του ασχολίες, τα πολιτικά προβλήματά του, είχε και την έγνοια της. Και εκείνη δεν το λησμόνησε. Δεν λησμόνησε την αποστολή της να ελευθερώσει την Πολωνία. Όχι. Μια μέρα πήρε τη μεγάλη απόφαση. Και άκου πώς. Σε ακούω, Μαρία. Είναι δύσκολο αυτό που θα σας πω, κόμι. Όμως θα το τολμήσω. Κόμι, πριν από λίγα χρόνια εσείς και η μητέρα μου αποφασίσατε αυτό το γάμο μας. Ναι, Μαρία. Είχατε χάσει τη γυναίκα σας από χρόνια και η θέση σας επέβαλε να ξαναπαντρευτείτε. Σας παντρεύτηκα διαμαρτύρητα. Δεν με ρώτησαν καν. Κανείς δεν ρωτάει μια νέα κοπέλα αν δέχεται να κληρονομήσει μια κομιτεία, Μαρία. Δεν το σκέφτηκα αυτό ποτέ. Ακόμη όταν σας παντρεύτηκα ήξερα για το γάμο και τη ζωή όσα μπορεί να ξέρει μια κοπέλα που μόλις έφυγε της Καλόβιλης. Που θες να καταρρίξεις, Μαρία? Σκέφτηκα ακόμη πως ο γάμος μας δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν πρέπει να συνεχιστεί. Καταλαβαίνω, Μαρία. Αυτός ο Βοναπάρτης με τις επαναστατικές του ιδέες. Αυτός! Από τότε που άρχισε να σε πολιορκεί. Όχι, ακόμη. Ποτέ δεν πρόδωσα την εμπιστοσύνη σας. Εκράτησα ψηλά την τιμή σας. Αν είπα πως ο γάμος δεν μπορεί να συνεχιστεί, είναι γιατί σας σέβομαι και σας εκτιμώ όμως. Αρκεί, Μαρία, ξέρω τη συνέχεια.
Το γάμο μας τον ευλόγησε η Αγία Καθολική Εκκλησία. Και όπως ξέρεις, τίποτα εκτός από το Θεό τον ίδιο δεν μπορεί να τον διαλύσει. Τα λόγια που μου λες τα καταλαβαίνω. Έμαθα πως πριν από καιρό ήρθε ο ίδιος ο Πονιατόφσκι εδώ να σε πείσει να υποκύψεις. Είναι ένα σκληρό χτύπημα για μένα. Και εκτιμώ βαθιά τη λεπτότητα της στάσεώς σου. Δεν ήρθες να μου πεις με τη συνηθισμένη σου ειλικρίνεια ότι θα έπρεπε για ανώτερους λόγους να υποχωρήσω. Ήρθες να μου τονίσεις το ατέριαστο του γάμου μας. Κόμη, ό,τι σας λέω είναι η αλήθεια. Ο Ναπολέον ήρθε εδώ στο σπίτι μας. Όμως δεν μου γύρεψε αυτό που φαντάζεστε. Τι σου γύρεψε λοιπόν? Πώς να σας το πω. Μου γύρεψε να του ζεστάνω τις ώρες της μοναξιάς του. Και να γεμίσω έτσι και τη δική μου μοναξιά. Τι εννοείς? Ακόμα να το καταλάβετε. Πως από εκείνο το βράδυ που ο Ναπολέον ξεσκέπασε στα μάτια μου όλη μου τη μοναξιά, όλη τη γύμνια της ψυχής μου, όλη τη θλίψη. Από εκείνο το βράδυ ουσιαστικά δεν είμαι πια γυναίκα σας. Δεν καταλάβατε πως δεν μπορείτε να με κρατάτε εδώ μέσα στον πύργο σας σαν φυλακισμένη. Αρκεί, Μαρία. Όταν σε παντρεύτηκα, ήξερα πόσο ξεπεσμένη ήταν η γενιά σου. Η Λαζίνσκι. Σου πρόσφερα έναν τίτλο, αντάλλαγμα στη μοναξιά και στη θλίψη σου. Μπορεί να είμαι κάπως μεγαλύτερός σου στα χρόνια, όμως ο τίτλος μου αυτός ήταν μια πολύ πολύ μεγάλη ανταμοιβή. Με αγοράσατε, κόμη. Πολύ καλά, κυρία. Όπως σας είπα, ο γάμος μας είναι αδύνατον να λυθεί. Λυπάμαι πολύ, αλλά κάθε σας ενέργεια που θα αντιβαίνει στα όσα ορκιστήκατε ενώπιον του Θεού όταν με παντρευτήκατε, θα έχει τραγικές συνέπειες. Εν ονόματι λοιπόν των θείων εντολών, αποφασίστε. Κόμη Βαλέσκη, αποφάσισα. Θα εγκαταλείψω τον πύργο σας. Πολλές. Δεν μπορείς να ξέρεις τι ακριβώς έγινε ανάμεσα στο ανδρόγυνο. Η ουσία είναι πως χωρίσανε. Τον εγκατέλειψε η Μαρία τον γεροντάκο της και μια και δυο. Ναι. Ναι. Εμπρός, λέγε τη Ροκ, τι στέκεις. Καταλαβαίνω τι θέλεις να μου πεις. Ότι κουράστηκε, ότι είναι το δεύτερο βράδυ που ξαγρυπνώ, ότι έχω να φάω κι εγώ δεν ξέρω από πότε. Όμως, Διόκ, τώρα είμαι σε θέση να σου πω πως μπορώ να σε ακούσω. Έλα, είπα μέσα. Έλα μέσα. Προχώρα. Προχώρα εκεί στο τραπέζι. Είναι έτοιμα. Εκείνα τα χαρτιά που βλέπεις εκεί τα καγωγραμμένα, θα τα γράψει ιστορία με δύο λέξεις. Συνθήκη του Τιλσίτ. Γιατί αύριο θα σκύψουν πάνω σε αυτά να τα υπογράψουν όλοι οι κύριοι που μου σήκωσαν κεφάλι. Λοιπόν. Μεγαλειότατε, πώς να σας το πω, και ένας άλλος που σας σήκωσε κάποτε το κεφάλι ήρθε. Είναι απ' έξω, έτοιμος να υποκλιθεί μπροστά σας. Άλλος ποιος? Έχει ένα πολύ πολύ όμορφο και χαριτωμένο πρόσωπο, μεγαλειότατε. Χαριτωμένο? Μα τι συμβαίνει τέλος πάντων, ποιος είναι? Ποια είναι, μεγαλειότατε? Καταλαβαίνω. Η Μαρία θα είναι. Η Μαρία Βολεύσκα. Τι στέκεις και περιμένεις, πήγαινε γρήγορα και φέρ' την εδώ, αμέσως! Τάσα, άνοιξε! Μάλιστα, κυρά μου. Κάποιος είπα την πατρίδα, κυρά μου. Κάποιος πολύ δικός σας. Ο λοχαγός Λαζίνσκι. Ο αδερφός μου. Ο τρέχα λοιπόν τη στέλνει. Ναι, κυρά μου. Αλέξανδρε, Αλέξανδρε. Εσύ εδώ, στο Παρίσι. Ναι, Μαρία. Αυτό είναι το παλάτι σου, λοιπόν. Μου φέρνεις την αγάπη της πατρίδας μου, θυμίζεις. Ήρθα για να σου πω κάτι σπουδαίο. Έπρεπε να έρθω για να σου θυμίσω την Πολωνία. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια πως έπρεπε να κάνω ένα τόσο μακρύ ταξίδι για να σου θυμίσω το ρόλο σου. Μαρία, το ξέχασες το ρόλο σου. Δεν σε καταλαβαίνω, αδερφέ μου. Είχα τόσο καιρό να σε δω.
Δεν καταλαβαίνω. Τώρα δεν με καταλαβαίνεις. Μια ολόκληρη Πολωνία, Μαρία, στηρίχτηκε σε σένα. Σε μένα? Ναι, σε σένα, σε σένα. Το ότι δεν μπορέσαμε εμείς που πήραμε πρόθυμα τα όπλα και ακολουθήσαμε τον Ναπολέοντα. Ότι δεν μπορέσει ο Πονιατόφσκι και οι άρχοντές μας με τα υπομνήματά τους. Το ελπίσαμε από σένα, από την ομορφιά σου, τη γοητεία σου. Ο ρόλος μου ήταν να γοητεύσω με την ομορφιά μου. Τον Ναπολέοντα. Μα τι είναι αυτά που λες, Αλέξανδρε. Η αλήθεια, Μαρία. Ξέχασες τον πατριωτικό σου ρόλο και ξέπεσες. Έγινες μόνο μια ευνοωμένη και τίποτα άλλο. Δεν φροντίζει για την πατρίδα. Δεν φροντίζει για την πατρίδα. Έχεις δίκιο. Δίκιο, δίκιο έχεις. Δεν φροντίζω για τίποτα. Όμως, αδερφέ μου, για σκέψου. Γύρεψα ως τώρα ποτέ μου τίποτα. Από την Πολωνία, τον Κόμι Βαλεύσκι, εσένα. Δέχτηκα να παντρευτώ έναν άνθρωπο 3 φορές μεγαλύτερό μου για να γίνω κόμισσα. Για να ξανααναστήσω το ξεπεσμένο μας όνομα, να σε βγάλω από τη φτώχεια και εσένα και την οικογένειά μας. Και όσο γέρος κι αν ήταν, όσο διάφορος, την ετοίμησα. Έζησα πλάι του χωρίς να παραπονεθώ, να γυρέψω ποτέ μου τίποτα. Σαν φάνηκε αυτός ο Ναπολέον και γύρεψε από μένα σαν αντάλλαγμα. Αγωνίστηκα, πάλεψα. Πάλεψα με αυτό που λες εσύ τιμή όσο κανένας άλλος άνθρωπος. Κι αν δέχτηκα, αν υπέκυψα, δεν το έκανα από πατριωτισμό. Αλλά γιατί τον αγάπησα. Μαρία, Μαρία, τι λες, είσαι με τα καλά σου. Εκείνος θυσιαζόταν για όλους. Τη Γαλλία, την Ευρώπη, για έναν καινούριο τόπο ζωής. Δεν μου γύρεψε παρά να ξεχάσουμε κι εγώ και εκείνος τις θυσίες μας. Να θυμόμαστε πως κι εκείνος κι εγώ είμαστε άνθρωποι. Να το θυμίζουμε ένας τον άλλον. Τον αγαπάς? Ναι, Αλέξανδρε. Όχι γιατί είναι μεγάλος, γιατί είναι δυνατός, αλλά γιατί έρχεται εδώ και μου ζητάει να τον αγαπάω, αυτό μόνο. Να τον αφήνω να γίνεται κοντά μου παιδί, να πολυσμονιέται, να γίνεται αδύνατος. Η Πολωνία, ξέχασες την αποστολή σου. Μαρία, Μαρία, δεν έκανα τόσο μεγάλο ταξίδι για να μου πεις για την αγάπη σου για τον Ναπολέοντα. Μαρία, αν έγινες ό,τι είσαι τώρα, έγινες για κάποιο σκοπό. Και οφείλεις να τον εκτελέσεις, να τον φέρεις σε πέρας. Μου γυρεύεις να ελευθερώσω την Πολωνία. Εγώ? Ναι, γιατί με τη συνθήκη του Τιλσίτ μας ξέχασε ο Ναπολέον σου. Μας άφησε εκεί που είμαστε, στη διάθεση της Προσίας και του Τσάρου. Έχουμε λοιπόν σε σένα, όχι στην αδελφή μου, αλλά στη Μαρία Βαλέσκα. Καλά, Αλέξανδρε. Σήμερα το βράδυ φεύγω, επιστρέφοντας στην πατρίδα. Τι να πω? Τι να πω στους συμπατριώτες μας? Τι ελπίδες να τους δώσω? Γυρίζεις στην Πολωνία. Δεν τη λησμόνησα την πατρίδα μου, Αλέξανδρε. Ποτέ μου δεν τη λησμόνησα. Όμως δεν μπορείς εσύ να νιώσεις. Είναι μεγάλος. Τώρα ο Ναπολέον είναι αυτοκράτορ. Και τώρα ακριβώς η Ιωσήφινα αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να του προσφέρει αυτό ακριβώς που μπορούσε να κρατήσει ένα μεγάλο. Κυρία, η παρουσία σας και μόνο αποδεικνύει ότι η Ιωσήφινα του είναι άχρηστη. Ολότελα άχρηστη. Επειδή ο Ναπολέον λένε πως με αγαπά. Όχι. Οι μεγάλοι δεν αγαπούν. Ή μάλλον δεν προλαβαίνουν να αγαπήσουν. Λυπάμαι που χρησιμοποιώ αυτή τη γλώσσα, αλλά πιστεύω πως συμφωνείτε με όσα λέω. Άλλο είναι το ζήτημα που με απασχολεί. Κυρία, περιμένετε παιδί από τον Ναπολέοντα. Πώς τολμάτε, κυρία. Χρόνια τώρα η Ιωσήφινα με πολύ κόπο και επιστρατεύοντας όλη της την παρουσία, τον έπειτε πως αυτός ήταν υπεύθυνος που δεν είχαν παιδιά. Άλλωστε, αυτή είχε ένα σπουδαίο άλοθη. Τα 2 παιδιά της από τον πρώτο της γάμο. Και μπορώ να σας πω πως ο Ναπολέον είχε πιστεί ότι... Πως δεν είναι δυνατόν να γίνει πατέρας. Πως η δυναστεία του θα λήξει με το θάνατό του, χωρίς κληρονομική διαδοχή. Φοβερό αυτό για έναν Ναπολέοντα. Θέλετε να πείτε πως το παιδί που θα γεννηθεί θα γίνει ο διάδοχός του? Ο γάμος σας, κυρία, με τον Κόμι Βαλεύσκι δεν έχει λυθεί τυπικά. Συνεπώς το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι τυπικά έστω παιδί του Βαλεύσκι. Πού θέλετε να καταλήξετε? Σαν υπουργός της ασφαλείας, κυρία, πρέπει να τα προβλέπω και να τα παρακολουθώ όλα. Ένα παιδί
θα δώσει στον Απολέοντα άλλο κουράγιο. Θα τον πείσει για κάτι που ως τώρα δεν αποφάσισε. Το διαζύγιο. Θα χωρίσει την Ιωσήφιν. Η δυναστεία του Ναπολέοντα θέλει διάδοχο. Βέβαια υπάρχει μια λύση που κιόλας την καλλιεργεί η Ιωσήφινα. Το παιδί που θα γεννήσετε να παρουσιαστεί σαν δικό της παιδί. Τι είναι αυτά που λέτε. Έρχομαι να την προλάβω. Να είστε βέβαια θα σας κάνει την πρόταση. Όχι αυτή. Αυτός εννοώ για το παιδί. Ο Ναπολέον. Ο Ναπολέον. Είναι φοβερό να λύσει το γάμο του. Γιατί τότε θα υποχρεωθεί να κάνει έναν καινούριο γάμο. Να παντρευτεί μια άλλη πιο γόνιμη. Ξεχνάτε λοιπόν πως πάνω απ' όλα είναι αυτοκράτορ. Πού θέλετε να καταλήξετε. Εσείς θα αποφασίσετε. Πρώτη λύση. Να δώσετε το παιδί στη Ιωσήφινα όταν γεννηθεί. Θα του εξασφαλίσετε έτσι ένα θρόνο χωρίς φυσικά να ζημιώσετε σε τίποτα. Θα το βλέπετε, θα το χαίρεστε. Μόνο που δεν θα τολμάτε να του πείτε ότι είστε η μητέρα του. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Δεύτερη λύση. Να γίνετε εσείς η αυτοκράτηρα. Ναι, εσείς. Σε αυτό σας υπόσχομαι αμέριστη τη συμπαράστασή μου. Μια και η δική μου υπόσταση θα εξαρτηθεί από αυτό. Να γίνω αυτοκράτηρα για να μείνετε εσείς υπουργός. Και γι' αυτό. Πρώτα όμως για την ανεξαρτησία της Πολωνίας. Ένας γάμος ενός απλού Κορσικανού με μια τυπλούχο της Πολωνίας. Δεν γύρεψα τίποτα ποτέ από τον αυτοκράτορα. Τρίτη λύση. Αρκετά, κύριε. Σας παρακινεί κανένας άλλος λόγος εξών από τη δική σας ασφάλεια για να μου το λέτε. Σας το είπα αυτό, κυρία μου. Είμαι 20 χρόνια υπουργός και νομίζω πως ξέρω τη Γαλλία, την ψυχή της, το μεγαλείο της. Ακόμα και τον Απολέοντα. Έναν μεγάλο τυραννισμένο που δεν ένιωσε ως τη στιγμή που σας γνώριζε τη Γαλλίνη. Αν τον παντρευτείτε δεν θα του χαρίσετε μονάχα παιδιά, κάτι δηλαδή που τόσο λαχτάρισε, ούτε και μόνο έρωτα και αγάπη, αλλά Γαλλίνη. Η ψυχική Γαλλίνη του Ναπολέοντα θα είναι ένα θείο δώρο για την ανθρωπότητα. Όμως δεν με αφήσατε να σας πω και την τρίτη λύση. Μπορείτε να αρνηθείτε μια από τις δύο προηγούμενες ή και τις δυο μαζί. Μου την είπατε. Ο Ναπολέον θα προσπαθήσει να σώσει τη δυναστεία του επιδιώκοντας να παντρευτεί μια άλλη γυναίκα από βασιλική γενιά, πιο γόνιμη από την Ιωσήφινα. Βλέπω είστε έξυπνοι. Ενώ εσείς δεν είστε, κύριε. Γιατί αν είσαστε θα είχατε μαντέψει την αποφασή μου. Είμαι έξυπνος, κυρία, και την εμάντεψα. Λυπάμαι πολύ που στερείτε από το θρόνο της Γαλλίας το παιδί σας. Που στερείτε τον κόσμο από μια άλλη γεύση ζωής. Δεν στερώ κανέναν, ναι. Κύριε Φουσέ. Μια και που εμπιστευτήκατε τις μυστικές προθέσεις σας, επιτρέψτε μου να σας εξομολογηθώ κι εγώ κάτι. Αγάπησα τον Απολέοντα και τον αγαπώ. Και του προσφέρω την αγάπη μου όποτε μπορεί να τη δεχθεί. Όταν οι συμπατριώτες μου οι Πολωνοί μου ανέθεσαν την αποστολή που μου ανέθεσαν, ανέλαβα να παίξω ένα θλιβερό, ένα υποτένιο ρόλο. Ο Ναπολέον δεν τον έφτυγε. Δεν θέλει όρους ο Ναπολέον, το ξέρετε καλά. Να δώσει για να του δώσει. Ο Ναπολέον όμως μου πρόσφερε κάτι πιο σημαντικό από τη δόξα του, τις έγνοιες του, τις φιλοδοξίες του, τα όνειρά του. Μου πρόσφερε έναν άνθρωπο απλό. Αυτόν που λαχταρούσε μια γη τόσο μικρή να όσο αυτό εδώ το δωμάτιο. Και μου τον πρόσφερε με ειλικρίνεια, με αυταπάρνηση. Ήταν κάτι που δεν μου πρόσφερε κανείς ως τώρα, ούτε ο άντρας μου, ούτε η πατρίδα μου. Δεν μπορούσα, κύριε Υπουργέ, να καταχραστώ αυτή την προσφορά. Και έκανα κι εγώ ό,τι μπορούσα. Ο αυτοκράτορας σας τραβήξει τον δρόμο του για τη δόξα στην κατάκτηση της γης. Μ' όποια γυναίκα θα του χρειαστεί. Εγώ θα σταθώ στη σκιά του. Εκεί μόνο θα σταθώ. Και όσο για το παιδί μου, το παιδί του, αυτό δεν χρειάζεται ούτε εμένα, ούτε εσάς, ούτε τη Γαλλία, ούτε τον Απολέοντα. Μήπως χρειάζεται το Θεό, κύριε. Είστε πραγματικά έξυπνος, κύριε Υπουργέ. Ο Θεός θα προνοήσει γι' αυτό. Δεν σκέπτεστε σαν αληθινή κόμισσα. Σκέπτομαι σαν μητέρα. Πολύ καλά, κύριε μου. Ο μεγαλειότατος. Θα χρησιμοποιήσετε τη μυστική έξοδο. Δεν συνομώτησα μαζί σας, κυρία. Απλώς ενήργησα για το συμφέρον όλων μας. Και είναι ευκαιρία να εξηγηθώ μπρος τον αυτοκράτορα. Ο Ναπολέον, άνοιξε τέτοια. Το περίμενα από τον συγχωρητό που σε. Νομίζεις πως με πρόλαβες. Καλημέρα, Μαρία. Όμως βιάστηκες και έτσι θα σε προλάβω εγώ που σε. Διάβασε.
Η αυτής μεγαλειώτης η αυτοκράτηρα Ιωσήφινα παρετήθη των κληρονομικών δικαιωμάτων της επί του θρόνου. Ναι, Φουσέ, χωρίσαμε. Τι νίκησες, Φουσέ. Δεν σε βλέπω όμως να χαίρεσαι, Αλεπού. Τα μεγαλειώτατε, πότε έγινε? Έπρεπε να έχει γίνει από καιρό. Μαρία, λυπάμαι που δεν σου είχα πει τίποτα, όμως έπρεπε να γίνει. Χρειαζόμουν την ελευθερία μου. Θα ήθελα να ξέρω τι πρόλαβες και τις πρότεινες, Φουσέ. Μεγαλειώτατε, πάντα σκέφτομαι το μεγαλείο της Γαλλίας. Το μεγαλείο της Γαλλίας. Πέρα από το δικό σου μεγαλείο δεν νοιάζεσαι για τίποτα άλλο. Μεγαλειώτατε, παραπονείστε για τις υπηρεσίες μου. Έφερνα αυτό το χαρτί με άλλη χαρά εδώ. Εσύ, Φουσέ, μου τη διέλυσες. Επιθυμούσα να μην σε βρω εδώ για να μιλήσω εγώ πρώτος στη Μαρία. Τώρα καταλαβαίνω τι θα της έχεις πει. Το μεγαλείο της Γαλλίας δεν είναι η δική μου, αλλά η δική σας ευτυχία, μεγαλειώτατε. Για αυτή την ευτυχία σας υπέδειξα στην κυρία να φροντίσει να γίνει πιο μεγάλη. Έτσι, ε. Μαρία, είμαι ελεύθερος πια. Δικό σου. Ολόκληρα δικό σου. Ανήκω σε εσένα και στο παιδί σου. Στο παιδί μας. Ανάσανα, Μαρία. Όλα τέλειωσαν, πίστεψε με. Θα το θέλετε, μεγαλειότητα. Άσε τους τύπους, Μαρία. Πήρα την απόφασή μου πια. Δεν θα ακούσω παρά τη φωνή της καρδιάς μου. Ακούς? Τη φωνή της καρδιάς μου. Έδωσα πολλά από τον εαυτό μου. Στο στρατό, στους πολέμους, στο κράτος. Μεγαλειότητα. Ναι, στάσου. Στάσου. Έχουμε να μιλήσουμε εμείς οι δύο. Γιατί μπορεί να πήρα την απόφασή μου που δεν ήταν άλλη από το να απολευθερωθώ από την αυτοκράτηρα, αλλά μένει και κάτι άλλο. Ήταν φοβερό να ζω πλάι της με τις μηχανογραφίες της και με τις δικές σου φωσές βάρος της. Μεγαλειώτατε, θα θέλατε να μιλήσουμε αργότερα, αύριο? Όχι, τώρα θα μιλήσουμε. Εδώ. Θα σου πω την αλήθεια, Φουσέ. Εσένα γύρευα και ήρθα εδώ γιατί ήξερα πως θα σε έβρισκα. Να σε αφήσω μόνος, Ναπολιόν. Ως τώρα, Φουσέ, νικάς. Ναι, ναι, νικάς. Μετά το Ρομπεσπιέρο Ιωσήφινα, μετά την Ιωσήφινα. Εσείς νικάτε, μεγαλειώτατε. Όχι ακόμα, Φουσέ. Πρέπει να νικήσω και τώρα. Ναι, και τώρα. Σκληρός ο πολεμός σου με την Ιωσήφινα, μα τον κέρδισες. Το διαζύγιό μου ήταν νίκη σου. Και δική σας νίκη, μεγαλειώτατε. Η δυναστεία ήθελε διάδοχο και εσείς χρειαζόσαστε αγάπη και οικογένεια. Ακού, το διαζύγιο με την Ιωσήφινα έγινε μόνο για λόγους ελλείψεως φυσικής διαδοχής. Δεν νομίζω πως το θέμα της φυσικής διαδοχής παίξατε εσείς. Άλλωστε η κυρία Βαλεύσκα. Οποιαδήποτε πριγκίψα διαλέξω τώρα μπορεί να μου δώσει παιδί. Όμως καμιά δεν θα μου δίνει την ικανοποίηση που δοκιμάζω στη συντροφιά της. Τόσο γλυκιά, τόσο αξιαγάπητη, τόσο πιστή, τόσο έτοιμη για θυσίες. Φουσέ, η Μαρία Βαλεύσκα μπορεί να πάρει τη θέση της Ιωσήφινας. Αν φυσικά το δεχτεί. Αν το δεχτεί ποιος, η Γαλλία? Μα όλη η Γαλλία θα το δεχτεί. Και εσύ και όλοι σας. Είναι μια απόφαση φυσική γιατί πάντα μένω ένας παλιός στρατιώτης. Φουσέ, θέλω τη γνώμη σου πάνω σε αυτό. Μεγαλειώτατε, η απόφασή σας με ενθουσιάζει. Καμιά πριγκίπισσα δεν είναι τόσο άξια για τον αυτοκρατορικό τίτλο όσο η κόμισσα Βαλεύσκα. Έχει όλα εκείνα τα χαρίσματα που μπορούν να της εξασφαλίσουν την αγάπη του γαλλικού λαού. Βέβαια, μπορεί να παρουσιαστούν μερικά εμπόδια. Τι εμπόδια? Για τα εμπόδια που θα προκληθούν από την απογοήτευση ή το φθόνο που θα αισθανθούν πολλά μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας. Σ' όποιον δεν αρέσει η εκλογή μου μπορεί να φύγει από τη Γαλλία. Χωρίς άλλο αυτό είναι το πιο εύκολο. Όμως γιατί να χρησιμοποιηθεί βία, μεγαλειώτατε, όταν υπάρχει κι άλλος τρόπος? Ποιος? Το μυστικό συμβούλιο σας. Θα καλέσετε τους πρίγκιπες και τους αξιωματούχους που το αποτελούν και θα τους πείτε ότι θέλετε τη γνώμη τους για το γάμο σας. Για να πάρετε μια οριστική απόφαση. Θα πει ο καθένας την άποψή του και θα συμμεριστείτε την γνώμη της πλειοψηφίας. Αφήστε με να το αναλάβω εγώ. Έχετε μου εμπιστοσύνη. Εγώ προσωπικά θα υποστηρίξω την κόμισσα Βαλεύσκα. Και ξέρω να επηρεάζω τους αξιωματούχους. Έτσι η απόφασή σας δεν θα είναι δική σας, μα απόφαση όλου του έθνους. Μια τέτοια εθνική απέτηση δεν θα μπορέσει παρά να κάμψει την τυχόν μετριοφροσύνη της κομίσης και ακόμη δεν θα παρουσιάσει το γάμο σας σαν αποτέλεσμα τρόπων κοινά ερωτικού αισθήματος. Φουσέ, είστε διάβολος. Η κόμισσα ξέρει τίποτα? Από αυτό όχι, μεγαλειώτατε. Και η ταπεινή μου γνώμη είναι να μην τα μάθει. Προσέξτε με, μεγαλειώτατε, σε αυτό. Θα ήταν για αυτήν μια υπέροχη έκπληξη η απόφαση του Συμβουλίου. Θα δείχνε τον ερωτά σας, την εκτίμησή σας, αλλά και μαζί την ευχή του ανωτάτου οργάνου της αυτοκρατορίας. Και θα την υποχρέωνε να δεχθεί. Καλά. Καλά. Μα την πίστη μου, Φουσέ. Χανίσουν με το μέρος της Ιωσήφινας. Έκανε πολύ άσχημα η Ιωσήφινα που σε αντιστρατεύτηκε.
Και ποτέ λες πως πρέπει να συγκληθεί το μυστικό συμβούλιο? Η μητέρα Μεγαλειώτης μπορεί να στηρίζεται στην απόλυτη αφοσίωσή μου και να μου έχει εμπιστοσύνη. Μεγαλειώτατε, μπορώ να αποσυρθώ. Α, ναι, ναι. Μαρία. Μαρία. Λυζήτησες, αγάπη μου. Και τώρα οι δυο μας μόνοι. Κλείσε τις πόρτες και βάλε τους φρουρούς να φυλάνε το βασίλειό μας. Ευχαριστώ, κύριοι, που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου. Καθίστε. Κύριοι, την παρουσία σας επέβαλε η εξέταση ενός θέματος ουσίας και επιθυμώ να αντιμετωπιστεί με την δέουσα σοβαρότητα. Από την απόφαση που θα ληφθεί μετά τη λήξη της συνεδριάσεως εξαρτάται η συνέχιση της δυναστείας. Συνιστώ λοιπόν να εκθέσει έκαστος εξ ημών τη γνώμη του ελεύθερα και δίχως δισταγμούς. Θα εκτιμήσω περισσότερο μια αναπερίφραστο γνώμη παρά τη λάση παικτηγά. Τούτο θα υποβοηθήσει την οριστική λήψη της δικής μου αποφάσεως. Οι πληροφορίες τις οποίες έχω δια τις απόψεις είναι αλληλοσυγκρουόμενοι. Γι' αυτό προκάλεσα αυτή τη σύσκεψη. Για να λυθούν οριστικώς διαφορές, γιατί δεν είναι δυνατόν μετά την παρέτηση της Ιωσήφινας να αναβάλω επί πολύ το διαζυγιό μου. Η Γαλλία και η Ευρώπη περιμένουν. Τον λόγο έχει ο βασιλιάς της Ολλανδίας, Λουδοβίκος Βοναπάρτη. Δεν θα επεκταθώ, Μεγαλειότητε. Τρία σχέδια γάμου υπάρχουν. Το πρώτο, η πριγκίπισσα της Σαξονίας, Αυγούστα. Το δεύτερο, η Ρωσίδα πριγκίπισσα. Και το τρίτο, η πρόταση των Αυσβούργων της Αυστρίας. Μεγαλειότατε, από τα τρία αυτά, εγώ προτείνω το πρώτο. Και ειδού οι λόγοι. Η Σαξονία υπήρξε πάντα σύμμαχος πιστή και είναι χώρα ισχυρή. Η μητέρα του Λουδοβίκου 16 κατήγετο από το βασιλικό σαξονικό οίκο. Εκτός τούτων, η πριγκίπισσα Αυγούστα είναι μόλις 28 χρονών. Πολύ πιο όρημη για γάμο από τις άλλες δύο και ακόμη καταλληλωτέρα. Λόγω της ηλικίας της. Καλά, καλά, καλά. Τελειώσατε. Τον λόγο έχει ο βασιλεύς της Νεαπόλεως. Παλαιός αγωνιστής, επιτρέψτε μου κύριοι να χρησιμοποιήσω ανάλογον γλώσσα. Ένας αυτοκράτορ που εδόξασε τον αγώνα. Ένας αρχηγός στρατού που υπευοήθησε το γόητρο της Γαλλίας δεν είναι ποτέ δυνατόν να συνδιαλλαγεί και με την μνήμη έστω της μισητής εκείνης Μαρίας Αντουανέτας και να έχει δοσοληψίας με την αυλή της Αυστρίας. Δεν επιτρέπεται να συζητήσει καν με την Αυστρία, δεδομένου ότι οι τίτλοι του Μεγαλειωτάτου αμφισβητήθηκαν κάποτε από την αυλή αυτήν. Συνεπώς, απορρίπτω την πρόταση του οίκου των Αυσβούργων και ιδιαιτέρως για προσωπικούς λόγους. Το βασίλειο της Νεαπόλεως εκτίθεται σε κινδύνους με το συνοικέσιο αυτό. Τι προτείνετε? Η Ρωσίδα πριγκίπισσα. Επιτέλους εκεί δεν ενοχλούν αναμνήσεις και παλαιά έκτρε. Έπειτα η χώρα αυτή είναι ισχυρή, ενώ η Αυστρία είναι ένα παράδοξο συνοθήλευμα. Μεγαλειότατε, νομίζω πως ετελείωσα. Η Αυστρία συνοθήλευμα.
Μα τι ελαφρότητες είναι αυτές. Η τελευταία εκστρατεία μας έδειξε πως είναι αρκετά μεγάλη. Ο εξοχότατος υπουργός Μοιρά. Συμφωνώ δια την ασφάλεια του κράτους με την άποψη του μεγαλειοτάτου βασιλέως της Νεαπόλεως. Η αυτού βασιλική υψηλότη, ο αντιβασιλεύς της Ιταλίας, Ευγένιος. Εκπροσωπών την γνώμη της θέως αυτοκρατήρας Ιωσήφινας της μητρός μου, υποδεικνύει ως μέλουσα διαδοχώτης την αρχιδούκησα των Αψβούργων της Αυστρίας. Μία εγκάρδιο συνεννόησης μεταξύ των δύο μοναρχιών θα δώσει, όπως πιστεύω, ευκαιρία στον γαλλικό λαό να απολαύσει αυτό που κέρδισε με τις τόσες του νίκες, την ειρήνη. Ετελείωσα, μεγαλειότατε. Ο εξοχότατος αρχικαγκελάριος Κομπασερές. Διαφωνώ με τον προγαλήσαντα. Η νεαρή αρχιδούχισσα, με την μόρφωση και την ανατροφή της, δεν αντιλέγω ότι είναι εξαίρετη. Όμως, ας μη λησμονούμεν ότι προέρχεται από τον αυτοκρατορικό οίκο της Αυστρίας. Μια χώρα δηλαδή εχθρική προς το γαλλικό έθνος από την εποχή ακόμη του Καρόλου του Πέμπτου. Εξάλλου, θα ήταν μια ύβρις που θα πλήγωνε βαρύτατα τον λαό της. Η γνώμη μου λοιπόν ως προς το ζήτημα τούτο είναι αρνητική. Θα επανέλθω, μεγαλειότατε, αφού ακουστούν πρώτον και άλλη γνώμη. Ναι, καλά, 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 καλά. Ο πρίγκιπς του Μπενεβέντε, τέος υπουργός Ταλεϊράνδος. Η γνώμη μου, μεγαλειότατε, σας είναι γνωστή από καιρό. Πιστεύω πως τόσον η πολιτική σκοπιμότης, όσον και προσωπική επιθυμία του αυτοκράτορος, θα ικανοποιηθούν τελικώς, εάν καταλήξετε στην απόφαση να έλθετε εις γάμον με την αρχιδούκησαν της Αυστρίας Μαρία Λουίζα. Βεβαίως η Αυστρία εδώ και πολλά έτη υπήρξε εχθρά της Γαλλίας. Όμως δεν ευρισκόμεθα στην εποχή του Ερίκου του Δευτέρου, ούτε του Λουδοβίκου του 14ου. Μετά τα τελευταία μας νίκας δεν πρέπει να φοβούμεθα. Αντιθέτως, δυνάμεθα να την χρησιμοποιήσουμε ως εγγύηση εναντίον της Προσίας. Λέγουν πως οι Αψβούργοι είναι οπισθοδρομικοί. Σύμφωνοι. Όμως η Μαρία Λουίζα είναι πειθαρχική ή υπάκουος. Δεν νομίζω ότι τέτοια προσόντα διαθέτει η Ρωσίδα πριγκίπισσα. Όσον αφορά τέλος την Σαξονία, παρόλη την εγκάρδιον και ειλικρινή φιλία που μας συνέδεε κάποτε, δεν νομίζω πως μια ένωση με τον οίκον της θα προσέφερε θετικά ωφέλη στην Γαλλία. Ο πρόεδρος της Γερουσίας, Κόμις Γκρανιέ. Διαφωνώ με τον Ταλεϊράνδο. Τάσομαι με την άποψη της Αξονίας. Ο υπουργός Φοντών. Συμφωνώ με τον Ταλεϊράνδο. Ο πρίγκιπς Νεσφατέλ Μπερκέ. Το θέμα ανήκει προσωπικά στο μεγαλειότατο. Περιτεύει η γνώμη όλων μας. Ο υπουργός της ασφαλείας, κύριος Φουσέ. Κύριοι, από τη στιγμή που το διαζύγιο έφερε επιτάπητο στο θέμα που τώρα μας απασχολεί, αναρωτιέμαι μήπως η αυτού μεγαλειότης είναι δυνατόν να ζητήσει τη μέλουσα σύζυγών του εκτός των αυτοκρατορικών και βασιλικών αυλών. Ομολογώ πως αρχικώς απέκλεινα υπέρ αυτής της γνώμης. Όμως κατόπιν βαθυτέρας μελέτης της καταστάσεως της Ευρώπης και των πραγματικών συμφερόντων της Γαλλίας, διαπίστωσα ότι είχα κάνει λάθος. Το γεγονός ότι κανένας από εσάς δεν αντιμετώπισε την περίπτωση ενός τέτοιου γάμου με κάνει να πιστεύω ότι ο αυτοκράτορ δεν είναι δυνατόν άλλη μια φορά να συνδεθεί δια των δεσμών του γάμου με μια απλή γυναίκα όπως η τέως αυτοκράτηρα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως δεν θα ήταν δυνατό να υπάρξει μια γυναίκα ή ένα κορίτσι με τόση χάρη και ομορφιά και με εκείνα τα χαρίσματα που θα την έκαναν άξια να πάρει το στέμα της Γαλλίας. Δυνατόν να υπάρχει και να βρίσκεται πολύ κοντά μας. Όμως η θέση της αυτοκρατήρας εχείρευσε και ουχή δι' άλλων λόγων παρά μόνον δια τα αδυσόπιτα συμφέροντα του κράτους. Δια τούτο μεγαλειότατε με την ευσεβή αποφασιστικότητα ενός δοκιμασμένου υπηκόου θα υποστηρίξω ότι ο αυτοκράτορ πρέπει να συνάψει γάμον με γόνον οίκου βασιλικού. Να συμβολίζει έτσι την ανασύνδεση της παλαιάς κοινωνίας με την καινούρια. Να δώσει στον Απολέοντα παιδιά, των οποίων οι πρόγονοι θα έχουν ρίζας ιστορικάς.
Άλλωστε, εν εσχάτη αναλύσει, ο αυτοκράτορ ενδιαφέρεται ζωηρός για την δόξα του, που είναι κληρονομιά όλης της Γαλλίας. Δεν δικαιούται να ρίξει το βλέμμα του χαμηλότερα από τας βασιλεύουσας δυναστείας. Άρκετα! Άρκετα! Κύριε Πουσέτη, δεν αναλύσουμε ιδιαίτερος. Γι' αυτού μεγαλειότητα μου επέτρεπε να υποδείξω ότι δεν πρέπει να διακόψει τη συνεδρία. Για να ακούσω τι. Ό,τι απαιτεί το συμφέρον του έθνους, μεγαλειότητα. Αυτό απαιτεί το συμφέρον του έθνους. Αυτό που υποστηρίζεις εσύ τώρα. Δυστυχώς αυτό, μεγαλειότητα. Νομίζω πως εξηγήθηκε. Εξηγήθηκες, Μεγαλειότητα, το έθνος επιβάλλει τους όρους του στον αυτοκράτορα, γιατί ο αυτοκράτορ του ανήκει, όπως ανήκουμε στο έθνος και εμείς. Προτείνω, μεγαλειότητα. Θα τον ντρεφώ την αρχιδούχησα. Ακριβώς. Ετελείωσα, μεγαλειότητα. Ο στρατάρχης Δυρό έχει τον λόγο. Ο κύριος υπουργός της ασφαλείας τόνισε ιδιαίτερα πως είναι αντίθετος σε κάθε άλλη λύση πλην εκείνης που θα δώσει στη Γαλλία μια αυτοκράτηρα από βασιλικό αίμα. Το επιβάλλει, είπε, η πολιτική σκοπιμότητα. Γεννάται όμως το ερώτημα. Η ουσία του ζητήματος είναι μόνον πολιτική. Τα αισθήματα και η προσωπική γνώμη του αυτοκράτορος σε ένα θέμα που τον αφορά προσωπικώς δεν βαρύνουν. Η δόξα του αυτοκράτορος είναι, κύριε, ακλόνητος και δεν έχει ανάγκη από άλλα στηρίγματα. Ο αυτοκράτορ πρέπει να αποφασίσει μόνος αν η μέλουσα σύζυγός του θα προέρχεται από βασιλικό νίκον ή αν θα είναι μια κοινή θνητή αυτή που θα τον κάνει ευτυχισμένο. Η Γαλλία και ο στρατός, κύριοι, εγκρίνουν προκαταβολικώς την εκλογή του αυτοκράτορος. Ευχαριστώ, Διρόκ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ τους κυρίους να δεχτούν μια διακοπή. Η συνεδρία της διακόπτεται. Για μια ώρα. Η συνεδρία της διακόπτεται για μια ώρα. Μεγαλειότατε, ο εξοχότατος υπουργός ασφαλείας που σε. Να περάσει αμέσως. Είμαι στη διάθεσή σας, μεγαλειότατε. Λέγε. Εξήγησέ μου αμέσως. Τι στάση ήταν αυτή που πήρε στο Συμβούλιο. Εσύ μου έβαλες την ιδέα να συγκαλέσω το Συμβούλιο. Λέγε. Είναι αλήθεια πως η συμπεριφορά μου σας ξάφνιασε. Γι' αυτό δεν έβλεπα την ώρα να σας δώσω μια εξήγηση. Ιδιαιτέρως φυσικά. Ακούω. Μεγαλειότατε, καταρχήν ενέκρινα την απόφασή σας να παντρευτείτε την κόμισσα Μαρία Βαλεύσκα. Ύστερα άλλαξα γνώμη. Γιατί? Δεν βρίσκω βέβαια ιδιαίτερο λόγο να πρέπει να ανέβει στο θρόνο της Γαλλίας οπωσδήποτε πριγκίπισσα. Και μάλιστα είχα κάθε λόγο να φέρω την κόμισσα για αυτοκράτορα. Όμως, μεγαλειότατε, η κόμισσα περιμένει παιδί. Λοιπόν, για να την παντρευτείτε πρέπει προηγουμένως να χωρίσει. Το παιδί όμως που θα γεννηθεί, ο επίδοξος διάδοχος, αν είναι αγόρι του θρόνου σας, θα ήταν τυπικά παιδί του κόμι Βαλεύσκη. Είναι παιδί μου, θα τον αγνωρίσω. Και τα τυχόν παιδιά που θα γεννηθούν αργότερα. Θα αμφισβητούσαν τα δικαιώματά του πάνω στο θρόνο. Ετοιμάζεται μια κατάρα, μεγαλειότατε, για τη διαδοχή, για την ιστορία της Γαλλίας με αυτόν τον γάμο. Δεν το σκέφτηκα. Το σκέφτηκα όμως εγώ, μεγαλειότατε. Έπειτα είναι και κάτι άλλο. Πώς θα δεχόταν ο λαός και ο στρατός της Γαλλίας να οδηγήσετε εσείς ο αυτοκράτορας του στην εκκλησία μια μέλουσα μητέρα. Και το κυριότερο, η κόμισσα Μαρία Βαλεύσκα θα δεχόταν να σας παντρευτεί. Θα υπερνικούσε τη μετριοφροσύνη της. Την άρνησή της, αν θες. Όχι όμως και την ευλάβειά της. Μίλησα μαζί της και απέρριψε κατηγορηματικά την νομιμοποίηση του δεσμού σας. Του γάμου της, δηλαδή, με τον αυτοκράτορα. Όλα αυτά τα ήξερες. Γιατί λοιπόν με κορόιδεψες. Δεν υπολόγισες την οργή μου. Όλα τα υπολόγισα, μεγαλειότατε. Και το σπουδαιότερο, ότι θα με χρειάζεστε πάντα. Μεγαλειότατε, θα παντρευτείτε την αρχιδούκισσα της Αυστρίας. Και θα με χρειαστείτε οπωσδήποτε. Εσύ. Ή εγώ είμαι ο αυτοκράτορας. Εσείς, μεγαλειότατε, εγώ όμως σας διατηρώ ακλόνητη την ισχύ σας. Σκεφτείτε το αυτό, μεγαλειότατε, με την διορατικότητα και το διπλωματικό δαιμόνιο που σας διακρίνει. Ώστε λοιπόν έτσι, Φουζέ, πρέπει να θυσιάσω τα προσωπικά μου αισθήματα. Να συνεχιστεί η συνεδρία σας. Thank you.
μοίρασης επαναλαμβάνεται. Κύριοι, σας ευχαριστώ γιατί μου είπατε τη γνώμη σας καθαρά πάνω σε ένα ζήτημα από το οποίο εξαρτάται τόσο η προσωπική μου ευτυχία όσο και το μέλλον του καθεστώτος. Επήρα την απόφασή μου. Θα παντρευτώ την κόρη του αυτοκράτορα Φραγκίσκου, Μαρία Λουίζα. Ο αντιβασιλεύς της Ιταλίας θα φροντίσει να έρθει αύριο κιόλας σε επαφή με τον πρεσβευτή της Αυστρίας. Εσείς, Δούκα του Καντάρ, θα υπογράψετε αμέσως με τον πρίγκιπα του Σβάτζεμπεκ τα συμφωνητικά του γάμου. Καληνύχτα σας, κύριοι. Τι με κοιτάζεις έτσι, Μπιρόκ? Θα σας μιλήσω, μεγαλειότατε. Θα σας μιλήσω όμως με τη γλώσσα που συνηθίζουμε εμείς οι δυο. Αυτή τη γλώσσα θα χαρώ να ακούσω. Δεν γινόταν αλλιώς, Μπιρόκ. Έτσι έπρεπε να αποφασίσω. Σαν αυτοκράτορας μονάχα. Όχι όμως σαν άνθρωπος. Μήπως είμαι και τίποτα άλλο. Αυτοκράτο. Αναλογίζομαι πως την πηγαίνω. Πώς θα παρουσιαστώ μπροστά της? Μα σε αυτήν δεν πήγατε ποτέ σαν αυτοκράτορα. Σαν αυτοκράτορα, αν θυμάστε, ούτε που ήθελε να σας δει. Θα πάτε πάλι σαν... Είχες δίκιο. Πήγα σαν Ναπολέον μονάχα. Όχι σαν άνθρωπος. Διρόκ, έτοιμασε την αμάξα. Θέλω να δω τη Μαρία το γρηγορότερο. Ανάψω, κύριε Τζάκη. Κάνει τι θέλει. Ό,τι θέλω. Α, να κάνω άνθρωπος ό,τι θέλει. Κυρά μου, κυρά μου, αυτός, ο Ναπολέον μας. Άνοιξε την τάση. Και κάτω. Μεγαλειότατε, είναι λοιπόν αλήθεια πως... Άφησέ μας μόνος μας. Δεν ξέρω πώς να αρχίσω, Μαρία. Ήθελα μόνο με την ψυχή να σε κάνω δυνατή. Έβαλα και το φουσέ να με βοηθήσει. Όμως το μυστικό συμβούλιο γεννήθηκαν προβλήματα δυναστείας. Δεν θέλω να μου δώσει ξύλι. Πρέπει να καταλάβεις. Είναι δύσκολο, είναι τρομερό να είναι κανείς αυτοκράτορα. Το ξέρω. Γι' αυτό άλλωστε είσαι κοντά σου. Τώρα θα φύγεις. Ναι. Υποτάχθηκα στις ανάγκες του κράτους, Μαρία. Όμως μπορώ να σε δώσω όπως η ψυχή μου θα σου μείνει πιστή. Αιώνια πιστή. Ποτέ δεν σε αγαπούσα περισσότερο από τώρα. Ποτέ δεν αισθάνθηκα τόσο την ανάγκη της συντροφιάς σου. Η δυναστεία σου, Ναπολέον, δεν χρειάζεται βόλτρο. Αίμα βασιλικό. Με κοροϊδεύεις, Μαρία. Όχι, Ναπολέον, είμαι πάντα ειλικρινής μαζί σου. Το πιστεύω. Μου έδωσες μια άλλη αίσθηση ζωής. Κάτι που ποτέ δεν θα λησμονήσω. Πες μου τώρα. Θα γυρίσεις στην Πολωνία. Ναι, στην Πολωνία. Είναι πάντα υπόβολη. Θα της πας το παιδί μου. Το παιδί μας. Τον αυριανό της βασιλιά. Φροντίσε να τον κάνω ένα καλό χριστιανό. Τίποτα άλλο. Τόση θυσία, τόση αυταπάρνηση. Κι όμως... Κι όμως... Κάποτε σου μίλησα για κάτι μπρούτης να γάλματα χωρίς καρδιά. Για κάτι θεούς που έρχονται στη γη και πεθαίνουν από μοναξιά. Η Μαρία Λουίζα θα σου διαλύσει τη μοναξιά. Η Μαρία Λουίζα. Δεν σου κρύψα τίποτα και άφησε με να σου μιλήσω και τώρα. Η Μαρία Λουίζα είναι ένα φως που χρειάζεται για να φωτίσει. Να λαμπρύνει το δικό μου λυκό φως. Τι είναι αυτά που λες? Η αλήθεια. Δεν νιώθω πια σαν για τότε που σε γνώρισα. Σαν κατακτητής. Αλλά σαν κάτι που αρχίζει να φύγεται. Αυτό με έκανα να καταλάβω ένα πλήθος ότι την πρόσταξα να παντρευτώ. Για να δαμιστώ λάμψη. Για να στηριχτώ. Γιατί οι δάφνες μου κοντεύουν να δεπνίξουν. Αν ποτέ, Μαρία, η λάψη των Αμπισβούργων ξεφοριάσει. Μη σκέφτεσαι τέτοια πράγματα, Ναπολέον. Η δυναστεία σου θα συνεχιστεί στους αιώνες με τα παιδιά που θα σου δώσει η Μαρία Λουίζα. Θα πιστέψω πως εσύ θα μείνει σε ένα όνειρό μου. Το μόνο όνειρο στη ζωή μου. Θέλεις να σου ικανοποιήσει πάλι την αιτιολογία σου? Θέλω να ακούσω το μόνο άνθρωπο που αγάπησε και με αγάπησε. Παρακαλώ το Θεό να μην χρειαστεί ποτέ. Να βρει η ψυχή σου τη βαλήνη κοντά. Και εσύ.
Εσύ πες μου. Για σένα πες μου τι θα κάνεις. Άφησέ με στη σκιά, Νέα. Στη σκιά πέρα από το φως. Το φως των Αψβούργων. Έχει για Μαρία. Ωστε είναι γεγονός πια. Γεγονός δεν θα πει τίποτα. Η όρη της συνθήκης είναι σαφής. Οι Βουρβόνοι επανέρχονται στο γαλλικό θρόνο. Και ο Ναπολέον περιορίζεται. Του δίνεται συμβολικά ο τίτλος του ηγεμόνος στην Έλβα. Ένα νησάκι ασήμαντο εκεί στην Αδριατική. Επιτέλους. Μα λες επιτέλους εσύ, ένας Γάλλος. Για τον Ναπολέοντα που επί 10 χρόνια φόρτωνε δάφνη στη Γαλλία. Και καταστροφές. Ξεκλήρισε τη Γαλλία να λες με αυτή τη ρωσική εκστρατεία. Καιρός του πια να πάρει πόδι από εδώ, να ησυχάσουμε. Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι η συμπεριφορά των συμμάχων, των Αυστριακών. Δεν ενοιάστηκαν για το παιδί του, τη Μαρία Λουίζα, τη γυναίκα του. Τι είδους συνθήκη είναι αυτή. Εξοντωτική συνθήκη. Γιατί γελάς, είναι βασίλισσα της Γαλλίας, έχασε ένα θρόνο. Η βασίλισσα της Γαλλίας. Αυτό το υποκριτικό, το αδέξιο πλάσμα που ποτέ του δεν ένιωσε ούτε έδειξε αγάπη στον Ναπολέοντα και στη Γαλλία. Η όρη της συνθήκης είναι σαφής. Ο Ναπολέον μόνος, τ' ακούς, μόνος του θα πάει στην Έλβα διοικητής. Αυτή δεν θα τον ακολουθήσει. Διοικητής. Και η Μαρία Λουίζα έχει αρκετούς φίλους εκεί στην Ελβετία να την παρηγορούν. Δεν τα εγκρίνω αυτά. Η θέση της είναι κοντά του, εκεί στην Έλβα, είναι γυναίκα του. Ορκίστηκε στο Θεό να μην τον εγκαταλείψει ποτέ. Που κάνω το γύρο του μέσα σε μια μέρα. Ξεχασμένος, έρημος, από όλους ξεχασμένος, φυλακισμένος. Βασάν, διατάξτε μεγαλειότατε. Μεγαλειότατος, μεγαλειότατος. Τι έγινε, Βασάν? Καμία επικοινωνία, μεγαλειότατε. Οι Αυστριακοί θεωρούν καλά τις παραλίες. Αυτή η αστυνομία του Μέτερνιχ είναι αφάνταστα προσεκτική. Κατάσχει κάθε γράμμα, κάθε είδηση που μας στέλνουν ή στέλνουν. Αυτή, τη Μαρία Λουίζα, τη γυναίκα μου, το παιδί μου. Καμιά είδηση. Καμιά αίτηση. Θέλω το παιδί μου, είναι παιδί μου ο γιος της. Οι όροι της συνθήκης δεν μου επιβάλλουν αυτόν τον ελεηνό όρο να χάσω την οικογένειά μου. Μεγαλειότατε, είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να σας θυμίσω. Στη συνθήκη υπάρχει και η υπογραφή του πεθερού σας. Και η μεγαλειοτάτη, η κόρη του, συνήθισε να πειθαρχεί περισσότερο σε αυτόν παρά σε εσάς. Από το λιμάνι του Ψαράδου, κάποιος καυγάς είχε. Μεγαλειότατε! Μεγαλειότατε! Επιτέλους, ο αποκλεισμός μας έσπασε. Ένα καΐκι έφτασε κρυφά στην Έλβα. Φέρνει δύο γυναίκες και ένα παιδί. Γυναίκες, παιδί. Μαθάν. Μαρσάν, όσα μου είπες ποτήτρα, ήταν ανοησίες πέρα για πέρα. Η αστυνομία του Μέτερνιχ δεν είναι καθόλου αφάνταστα προσεκτική. Ορίστε, ορίστε, όχι γράμμα, αλλά ολόκληρο καΐκι κατάφερε να τις ξεφύγει. Δυο γυναίκες και ένα παιδί. Ακόμα και αυτά που είπες για τον πεθερό μου είναι καιρός να τα ανακαλέσεις. Δεν μπορεί, ποτέ δεν θα μπορέσει η γυναίκα μου, η γυναίκα του Ναπολέοντα να πειθαρχήσει αυτόν. Και όχι σε μένα. Ποιες είναι αυτές οι γυναίκες και το παιδί? Ξέρεις ποιες είναι? Έμαθες τα ονόματά τους? Μασάν! Μάλιστα, μεγαλειότατε. Είναι η κόμισσα Μαρία Βαλεύσκα με την πιστή της δούλα τη Τάσα και το παιδί της. Ο κόμις Βαλεύσκη πέθανε πριν δύο μήνες και έτσι η θέση μου ήταν πια κοντά. Κοντά στον πραγματικό πατέρα του παιδιού μου. Ήτανε πολύ ευγενικό του, Μαρία. Όχι ευγενικό. Έπρεπε να γίνει μεγαλειότατε. Δεν με ξέχασες ποτέ, λοιπόν. Ούτε τώρα. Δεν ξεχνιέται ποτέ ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος. Κι όμως αυτόν τον άνθρωπο δύο γυναίκες, δύο αυτοκράτηρες δεν τον ένιωσαν.
αυτό είναι το καλύτερο για μένα, Μεγαλειότατε. Μα είναι περίφημο το νησάκι, μικρό, χαρούμενο. Μικρό. Μεγαλύτερο από το σπιτάκι μας τότε στο Παρίσι. Α, ναι. Ήθελα να ξέρω, Μαρία, γιατί γύρισες. Για να μου... Κάποτε μου μίλησες για το λυκόφωσκα, κάτι μπρούτζινο να γαλμάτω. Γι' αυτό γύρισα, Ναπολέον. Σου έφερα και ένα παιδί. Το παιδί σου. Καταλαβαίνω. Γύρισες τον άνθρωπο. Μου το είπες, άλλωστε. Η ζωή εδώ είναι περιορισμένη, βέβαια. Προσπαθώ να οργανώσω το βασιλείο μου και να το κάνω αποδοτικό. Να του δημιουργήσω πόρους. Σκέφτομαι να φυτέψω μουριές. Πολλές μουριές. Θα δημιουργήσω έτσι μια βιομηχανία μεταξοσκόλικος. Είναι μια επικερδής επιχείρηση μεταξοσκόλικες. Αφήνουν αρκετό κέρδος για ένα Ναπολέοντα. Ένα Ναπολέοντα. Ένας Ναπολέοντα χρειάζεται αρκετά κέρδη. Μαρία, είπες για μπρούτζινα γάλματα για λυκόφως. Πολλά είπες. Ένας Ναπολέον όμως δεν μπορεί να γεννεί βιομηχανός. Είναι Ναπολέον. Ήρθες από το Παρίσι. Μίλησε μου, τι γίνεται εκεί. Ο κόσμος ζει και χωρίς εσένα, Ναπολέον. Χωρίς εμένα ξέρω πως ζει. Για να με έχουν αποκρίσει εμένα έτσι εδώ, να με έχουν φυλακίσει, ξέρω πως ζει. Έσπηρα στην Ευρώπη, Μαρία, μια μεγάλη ιδέα. Έκανα ό,τι μπορούσα να την ξεριζώσουν, να τη σβήσουν. Δεν θα το καταφέρουν γιατί. Ναι, γιατί ήρθες εσύ. Εγώ. Ναι. Δεν θα σε κρατήσω εδώ μαζί μου. Ούτε κι εγώ θα μείνω εδώ. Για να έρθεις εσύ εδώ κρυφά, πάνω απ' πως μπορείς και να ξαναφύγεις κρυφά. Τι έχεις σκοπό να κάνεις. Ένα γάμα στο Μαρέ, να το πας. Έχω τις πληροφορίες μου, ασήμαντες βέβαια για το γαλλικό λαό, μα τις έχω. Οι Βουρβόνοι τυρανούν. Ο λαός με θυμάται, δεν με ξεχνάει ο λαός. Και μ' αγαπάει. Γιατί θες να ξαναρχίσεις. Να ξαναρχίσω. Μήπως σταμάτησα ποτέ μου. Αφού σε... Αυτός μου χρειαζόταν. Ποιος φταίει τάχα από τους τρεις μας. Εγώ, εσύ ή αυτός. Θα σου τεκμηστηρευτώ όπως όλα σου τα λέω. Θα γυρίσω στη Γαλλία. Θα γυρίσεις. Πίστεψες πως εγκατέλειψα τον αγώνα. Πως μου ακούσει να μας τηλεύω στο Πόρτο Φεράιρο. Η χόρτα στις δόξα είναι πολλές. Όχι εγώ. Η Γαλλία, Μαρία. Ναι, η Γαλλία, αυτή με χρειάζεται. Η λευτεριά της, η τιμή της. Είναι λοιπόν τόσο μεγάλη η Γαλλία. Θα φύγω, πότε δεν το ξέρω ακόμα. Η επιχείρηση δεν είναι τόσο εύκολη. Συναντώ δυσκολίες, μα καμιά δεν μπορεί να με κλονίσει. Ούτε και κίνδυνη. Η τύχη μ' άφησε κάποτε. Θα ξαναφτιάξω εγώ την τύχη μου. Είμαι βέβαιος, θα φύγω από το νησί αυτό με το σπαθί μου και θα πατήσω στη Γαλλία. Θα βάλουν τα συντάγματά τους, τα γαλλικά συντάγματα να με πολεμήσουν. Δεν θα με πολεμήσουν. Θα σταθώ, Μαρία, μπροστά τους. Θα ξεγυμνώσω το στήθος μου και θα φωνάξω στους στρατιώτες. Ρίξτε! Δεν θα μου ρίξουν. Δεν με εκθρέμονται οι στρατιώτες μου. Και ο λαός μου είναι κοντά μου. Εσύ με έφερες πιο κοντά στην απόφασή μου. Εσύ που βρήκες τον τρόπο να ξεπεράσεις κάθε κίνδυνο και να έρθεις κοντά μου. Μα να ζητάει η Γαλλία, Μαρία, τον όφο. Και η Ευρώπη, Ναπολέον. Αυτή η εχθρική, τόσο σκληρή απέναντί σου, Ευρώπη. Όλοι οι μονάρχες, ακόμα και ο πεθερός σου, εναντίον σου. Οι μονάρχες. Η Γαλλία θα με ακολουθήσει. Οι μονάρχες θα το σκεφτούν πολύ να με ξαναχτυπήσουν. Έναν πόλεμο ταπανηρό, αμφίβολο. Θα το κάνουν σέρνοντας πίσω τους τους λαούς που δεν τους πειθαρχούν. Ο Τσάρος ήταν φίλος μου, θα ξαναγίνει. Ο Φραγκίσκος της Αυστρίας είναι πεθερός μου. Η Προσία θα λυγίσει. Μόνο η Αγγλία. Μόνο αυτή θα σταθεί ο εχθρός μου. Όμως θα την επολεμήσω κι εγώ αλλιώτικα. Αλλιώτικα με τον τόπο του Κουσέ. Φοβάμαι, Ναπολέον. Θέλετε την ειρήνη. Θα συνταγματικός μονάρχης, θα σεβαστώ τα όρια των κρατών. Θέλετε τον πόλεμο. Θα εξαπορίσω στην Ήπειρο ένα τέτοιο τρόμερο πόλεμο που όλοι θα αγαθούμε. Διαλέξτε. Μπροστά σε έναν Ναπολέοντα απελπισμένον που τα παίζει όλα για όλα, όλοι θα σκύψουν το κεφάλι, Μαρία. Όλοι! Κλαις, Μαρία. Θέλω να σε πληγήσω, Ναπολέον. Πότε πρέπει να πάω το γράμμα του Μαρία. Ο Θεός. Είσαι λοιπόν ανεκτυγμένη μου, Μαρία. Είμαι πλάι σε έναν απελπισμένο Ναπολέοντα που τα παίζει όλα για όλα. Άκου, Ναπολέον. Αν ήρθα εδώ, δεν ήρθα για να σε βοηθήσω στη βιομηχανία με το ξετόν. Ήρθα για να μείνω στο πλάι σου. Όχι εδώ. Μα στην Αγία Ελένη. Αγία Ελένη. Είναι ένα νησάκι έρημο μέσα στον απέραντο Ατλαντικό. Κάτω πέρα στην Αφρική. Τι είναι αυτά που λες.
Είναι αυτό η πρόταση του Τελεϊράντο στο συνέδριο της Βιέννης. Ο Ναπολέον είναι πάντα επικίνδυνος, κύριε. Πρέπει να τον μεταφέρετε εκεί. Αυτό έπρεπε να μου το πεις. Είναι πολύ σοβαρό. Και τι έγινε, το δέχτηκαν? Ναι, όλοι οι μονάχες το δέχτηκαν. Ακόμα και το Θεός. Η κόρη του, η Μαρία Λουίζα, τουλάχιστον δεν νοιάστηκε για τη διαδοχή. Δεν χρειάζεται. Το μαντεύω. Ποτέ της δεν αγάπησε αυτή η άψυχη διενέζικη κούκλα. Άλλους αγάπησε και αγαπάει. Πρέπει να βιαστώ. Πρέπει να βιαστώ. Γιατί όμως δεν μου τα πες αυτά? Δεν ήρθα για να στα πω, αλλά για να σου ζητήσω να είμαι κοντά σου όταν καρχόταν τα Ιγλέζικα καράβια για να σε πάρει. Μαρία, αγαπημένη μου. Θα τα παίξουμε μαζί όλα για όλα, Ναπολέον. Θα φύγω αύριο την Αυγή. Μέρες όμως από τη στιγμή που ο Ναπολέον άφησε την Έλβα ως το Βατερλό, τι ήταν? 100 μέρες ενός γίγαντα. Μια Ευρώπη ολόκληρη στάθηκε αντίθετο. Και παραλίγο να τη συντρίψει. Όχι να τη συντρίψει, να την ελευθερώσει, να λες. Και τώρα τι απόγεινε? Τι αποφάσισαν για το λιοντάρι αυτό οι Ήενες? Τίποτα. Θα κάνουν ό,τι αποφάσισαν από καιρό. Θα τον εξορίσουν στην Αγία Ελένη, ένα νησάκι στη μέση του Ατλαντικού. Είναι ιδέα γαλλική δυστυχώς. Του Ταλεϊράνδου. Ταλεϊράνδου. Για να ησυχάσει η Ευρώπη. Να ησυχάσουν οι δεσπότες της Ευρώπης, να λες. Είμαστε μεγαλειότατε μέχρι τις αυγής της αύριο να δεχτείτε όποιον εκ των προσφυλών σας προσώπων επιθυμείτε. Είναι απόφαση του επιτελείου των Ηνωμένων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων. Ευχαριστώ. Γιατί όμως μέχρι την αυγή της αύριο? Οι αρχιστράτηγοι των Ηνωμένων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων απεδέχτησαν των λόγων της στρατιωτικής αυτιμής. Ρώτησε γιατί μέχρι αύριο την αυγή. Αύριο την αυγή, μεγαλειότατε, το πλοίο θα αποπλέψει. Ποιον επιθυμείτε να δείτε? Ποιον? Όλη τη Γαλλία επιθυμώ. Όλη η Γαλλία θέλει να με δει. Δυστυχώς, μόνο μια κυρία με ένα μικρό εζήτησε επανειλημμένος να σας συναντήσει. Κανείς άλλος. Μια κυρία? Ξέρω. Μόνο αν λέγεται Μαρία Βαλεύσκα θα ήθελα να έρθει. Μάλιστα, μεγαλειότατε. Έτσι λέγεται. Το ξέρω, Μαρία, πώς θα έρθεις. Κάθισε. Ο μικρός είναι ο γιος μας. Γεράκησε το γύρι ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρος. Πόσο χρονό είσαι, Αλέξανδρος? 5, κύριε. Πού γεννήθηκε? Στην Πολωνία. Με μαζί σου. Δεν χρειάζεται, είναι μακριά η Αγία Ελένη για το παιδί. Τα παίξαμε όλα για όλα, χάσαμε. Θα σε ακολουθήσω. Πάρε, σου είπα, το παιδί θέλεις να σε διατάξω, λοιπόν. Πρέπει να σου πω δύο λόγια και να τα ακούσεις, Μαρία. Φεύγω ουλιακικά το ικανοποιημένος. Πίστεψε με, ναι. Ικανοποιημένος. Έσπηρα και τον τελευταίο μου σπόρο στη Γαλλία. Στην Ευρώπη. Ένιωσα και τη μοναξιά των Θεών και την αγάπη των ανθρώπων. Αυτό είχα να πω. Πάρε τον Αλέξανδρο και αναλαβέ τον. Έχει περισσότερο ανάγκη αυτός από. Θα τον εμπιστευτώ στην τάση. Φρουρά! Για τα γάζ, μεγαλειότατε. Η επίσκεψη της κυρίας σε τελείωσε. Σε διώχνει. Ναι, γιατί αν σε κρατήσω και ένα δεύτερο λεπτό ακόμα. Πήγαινε στην ευλογία του Θεού Μαρία. Και εσύ, παιδί μου. Τι καλός κύριος. Μα τι όνομα είναι αυτό που έχει? Μεγαλειότατος. Έτσι είναι το όνομά του, μαμά. Ναι, παιδί μου. Μεγαλειότατος. Έτσι. Στο θέατρο της Τετάρτης σας μεταδώσαμε το έργο «Μαρία Βαλεύσκα»,
θεατρική διασκευή του Δημήτρη Μπουρούνη από την ομώνυμη μυθιστορηματική βιογραφία του Οκταβίου Ομπρί. Τους ρόλους ερμήνευσαν με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνες. Ο Κήρυκας Σπύρος Ολύμπιος. Πρώτος αφηγητής Μάκης Ρευματάς. Δεύτερος αφηγητής Κώστας Καστανάς. Ιωσήφινα Όλγα Τουρνάκη. Κομπασερές Γιώργος Μετσόλης. Μητέρα του Ναπολέοντα Μαρία Ζαφυράκη. Πουσέ Βάσος Ανδρονίδης. Παυλίνα Μύρτα Πολίζου. Διρόκ Βασίλης Παπανίκας. Ναπολέον Γιώργος Τζόρτζη. Κυρία Ζουνό Δώρα Αναγνωστοπούλου. Μαρία Βαλέτσκα Βέρα Ζαβιτσιάνου. Κυρία Ντορεμιζά Πόλα Γαζουλέα. Πονιατόφσκι Φόδωρος Έξαρχος. Κόμις Βαλεύσκι Γιώργος Νέζος. Λαζίνσκι Γιώργος Πέτρου. Λουδοβίκος Νίκος Δενδρινός. Ταλεϊράνδος Λουκιανός Ροζάν. Μαρσάν Γιώργος Γιογλερής. Μουσική επιμέλεια Σοφίας Μιχαλίτσι Τάγκα. Επιμέλεια ήχων Αρτέμιδος Τροΐζου. Ρύθμιση ήχου Γιώργου Θεοφανίδη. Ραδιοσκηνοθεσία Λεωνίδα Τριβιζά.